Φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Για να ήταν καλή εβδομάδα, χάσαμε για ένα σημείο. Χάσαμε μόνο τη γυναικεία ομάδα. Γιατί είπαμε από την Πέμπτη ότι ξέρετε, έχουμε Πανσεραϊκό, έχουμε Παραλίμνιο, έχουμε και Αμμουδιά. Όλα πήγαν καλά. Δυο διπλά, ένα χ. Οι γυναίκες λίγο δεν πήγαν εκεί που έπρεπε να πάνε. Οπότε λέμε ότι στα τέσσερα μάτς πιάνουμε τα τρία. Λοιπόν, καλή είναι η εβδομάδα μας. Θα ξεκινήσουμε με αποτελέσματα βαθμολογίες και μετά θα πάει η ροή. Πανσεραϊκός, γυναικείο μπάσκετ, Αμμουδιά, Παραλίμνιο και φυσικά ο ανταποκριτής μας από την Κομωτινή και το τοπικό πρωτάθλημα. Γιατί έχουμε να πούμε και κάποια πράγματα και να στείλω χαιρετισμούς στα Πλατανάκια, ιδιαίτερα στον Νίκο και στον Ζάχο. Ξεκινάμε με αποτελέσματα βαθμολογίες. Βόρος Πανσεραϊκός 0-1. Ατρόμητος Πανετολικός 0-2. Πολύ με πείραξε, ρε παιδιά. Πολύ με πείραξε. Άρε Γκαρσία, τι νόμιζες, ότι όλες οι ομάδες σαν τον Πανσεραϊκό είναι? Λαμία Αστέρας 0-0. Ολυμπιακός Λεβαδιακός δυστυχώς 2-2. Λέω δυστυχώς όχι για τον Ολυμπιακό, γιατί πήρε βαθμό ο Λεβαδιακός. Όφη Παναθηναϊκός 0-1. Άρης Καλυθέα 2-0. Και στο μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-1. Αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Για την Αλφα Εθνική θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο. Βαθμολογία σε προσφορά του Μπρεζόν. Περαστικά σου, φιλαράκι, περαστικά σου. Άρης ΠΑΟΚ από 17, 15 ΑΕΚ και Ολυμπιακός, 14 Πανετολικός, 12 Παναθηναϊκός, Όφη 11, 10 Παναθηναϊκός, 8 Ατρόμητος, τον Παναθηναϊκό δύο φορές του βάλαμε, ρε. Τι κάνεις, ρε. Λοιπόν, Ατρόμητος 8, Πανσεραϊκός 7, Βόλος 7, Λαμία 6, 5 Λεβαδιακός, Καλυθέα 4. Κανένας δεν τα παρατάει. Σε προσφορά του Μπρεζόν και η Γάμα Εθνική. Αμισός Αμμουδιά 0-3. Τρένο. Κυλκυσιακός Παραλίμνιο 1-1. Δεν λέει τι γίνεται, μας τρώστρε. ΑΕΒΟΣ μου ΑΟ Χανιώτης 0-1. Θερμαϊκός Νέστος 1-2. Όταν δεν τον παίζουμε τον Νέστο κερδίζει. Ορεστιάδα Απόλλων Κρυαυρίσης 2-1. Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Νέα Μηχανιώνα Απόλλων Καλαμαριάς 1-3. Άρης Πηγών Αλέξανδρος, τι λέει κύριε Αλεξανδρούπολη, 1-0 και Μουδανιά ΠΑΟ Κριστώνης 1-2. Σε προσφορά του Μπρεζόν η βαθμολογία, η ομάδα της Κρύας Βρύσης 12, Αμμουδιά Νέστος από 11. Απόλλων Καλαμαριάς 10, Κριστώνη 10, 9 Πανθρακικός 8, ο Θρακικός 7 Πηγές και Παραλίμνιο, 6 Χανιώτη, 6 Μηχανιώνα, 6 Κυλκυσιακός και Εύοσμος. Ορεστιάδα 4, Αλεξανδρούπολη 3, 3 το Άβατο, Αμισός και Μουδανιά, Νέα Αμισός και Μουδανιά από ένα βαθμό. Σε προσφορά του Μπρεζόν και το τοπικό. Δόξα Λιθοτόπου ΑΕ Χρυσού 4-0. Τι έγινε ρε Ιφαντίδη. Χαιρετισμού στο φίλο μου το Λεωνίδα. Σέρες 1800 Παλαιοκόμι 2-1. Άνω Πορέη Αθίερα Σερών δυστυχώς 1-6. Νεοχώρη Λευκώνας 8-0. Τράμπα τι γίνεται ρε, παρατήστε τα άμα είναι. Άνω Μητρούση Καλαδένδρα 0-3, Σιδηρόκαστρο Προβατάς 3-0 και Νιγρίτα Ηρακλής Σερών 3-1. Α, συνήρθε η Νιγρίτα, ο Ηρακλής είναι στο τέλος. Σε προσφορά του Μπρεζόν για η βαθμολογία, Λιθότοπος 18, Σέρες 1816, Χήμαρος και Θύελλα από 15, αλλά έχουν κάνει το ρεπό τους. Σιδηρόκαστρο 13, Καλαδένδρα 12, Νεοχώρη 10, Προβατάς 10, ΑΕ Χρυσού 5, Παλαιοκόμη Νιγρίτα από 3, Μητρούση και Άνω Πορέη από 1, με 0 βαθμούς ο Ηρακλής και ο Λευκώνας. Β κατηγορία, πάντα σε προσφορά του Μπρεζόν, Σιδηρόκαστρο Β, Δόξα Κίμησης 5-0. Τι γίνεται ρε. Μέγας Αλέξανδρος Ηράκλειας, ΠΑΟΚ Ηράκλειας 5-0. Α, Ποντισμένο Πλατανάκια 5-0. Θα μιλήσω ιδιαίτερως και για τα Πλατανάκια μετά. Πήγασος Χήμαρος 0-5. Ρε μάγκες στοίχημα, πες δίκη τι γίνεται. Άγκιστρο Καστανούσα 4-0. Βυρώνια Σκοτούσα 4-1. Και Χριστός Καπνόφυτο 2-3. Σε προσφορά του Μπρεζόν η βαθμολογία. Λοιπόν, Άγκιστρο 12. Μέγας Αλέξανδρος Ηράκλειας 10, Ποντισμένο 9, Χήμαρος Β 9, Καπνόφυτο 9, Πλατανάκια 9, 6 Σιδηρόκαστρο Β και Βυρώνια, Δόξα Κίμησης 3, Καστανούσα 2, Σκοτούσα 1, από 0 βαθμούς ΠΑΟ και Ηράκλειας, Χριστός και Πήγασος. Σε προσφορά του Μπρεζόν και ο δεύτερος όμιλος, ΑΕ Χρυσού Β Πανσουλιακός 1-7,
Τρένο Πασολιακός. ΠΟΣ 2000 Νέα Ζύχνη 0-3. Χατζόπουλε, βλέπω να αλλάζουμε προπονητή. Ελαιώνας Νέα Μπάφρα 2-1. Βαλτοτόπι Ψυχικό 4-3. Παπάς Νέος Σκοπός 2-2. Τι έγινε ρε Στανίτσα, ξυπνήσαμε. Και πρώτη Ροδολίβος 0-6. Όπα. Σέρες 85 Άγιο Πνεύμα 1-6. Σε προσφορά του Μπρεζόνη βαθμολογία. Πανσουλιακός Ροδολίβος από 12. Άγιο Πνεύμα Νέα Ζύχνη από 10. Βαλτοτόπι Παπάς από 7. 6 Ελαιώνας και η Μπάφρα. Ψυχικό 3. Δραβίσκος 3. Σέρες 85 3. Νέος Σκοπός 2. ΠΟΣ. ΑΕ Χρυσού Βήτα και πρώτη από 0 βαθμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάμε πρώτα με τον Πανσεραϊκό. Να δούμε τις φάσεις, να κάνουμε την ανάλυση, να πούμε τα σχετικά. Και μετά σιγά σιγά να περάσουμε και στα άλλα θέματά μας που είναι το μπάσκετ του Πανσεραϊκού. Άσχετα, μα χάσαμε πάντα στις ζήτες, μπαίνουμε μπροστά. Και στις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, οι οποίες μέχρι στιγμής εντυπωσιάζουν. Αυτό πάει να πει το Σεραϊκό ποδόσφαιρο πάει καλά. Σε πολιτικό επίπεδο δεν πάμε καλά και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Ξεκινάμε με τις φάσεις. Ωραία κίνηση από τον Λιάσο, ο οποίος περιμένει να παραλάβει την μπάλα. Το καταφέρνει όντως ο Πανσεραϊκός. Ανεβαίνει η Φαρές από τα αριστερά επικίνδυνα στο δεκάλεπτο. Το Σούπλος με δύναμη εντυπωσιακά στο 10. Ο Κόβατς κρατάει το 0 για το Βόλο. Από την άλλη πλευρά ο Κόμπα απειλεί με τη σειρά του Κουκέσασβιλί. Απομακρύνει στο 19. Πρώτη φάση και για τον Βόλο με Μασιμιλιάνο Κόπα. Λάθος τον ώρα όμως, ο Ματίας Τωμάς εκτός περιοχής για το σούτ, η μπάλα δίπλα από την εστία. Ανεβαίνει ο Πανσεραϊκός στο 41, Τέλετιτς για την προβολή. Τέλετιτς μεγάλη ευκαιρία, πάει να περάσει. Αποκλειστή γωνία, έξω η μπάλα τον Κορέα. Δεν έχει βγει ακόμα το χώρο κινδύνου, πάνω στη γραμμή το διώξιμο. Εδώ και πάλι ο Τέλετιτς απειλεί. Τον απομακρύνει ο Κόβατς. Το διώξιμο από τον Κορέα. Και ο Φεράρι προσπαθεί να απομακρύνει με όποιον τρόπο βρήκε εκείνη τη στιγμή. Κόρνερ. Κεφαλιά προς την εστία του Κόβατς. Η προσπάθεια των Χαντάκια. Out στο 53. Μπεντανκόρ στην περιοχή του Πλασέ. Κόβατς απομακρύνει. Και αντεπίθεση για τον Πανσεραϊκό. Τρεις είναι μπροστά. Τέλετιτς, η πάσα περνάει από τον Ματία Τωμά. Τέλετιτς για να σκοράρει στην κλειστή γωνία. Κόβατς σε κόρνερ στο 60. Πιέζει και πιέζει ο Βόλος. Οι ευκαιρίες για τον Πανσεραϊκό. Δελιγιαννίδης. Χωρίς πολλές κούρσες σε αυτό το μάτς. Ματίας Τωμάς για τον Τέλετιτς. Τέλετιτς πάσα για τον Μπεντανκόρ. Πολύ ωραία στην πλάτη της άμυνας. Το πλασέ 1-0 από τον Μπεντανκόρ. Φανταστική ομαδική ενέργεια από τον Πανσεραϊκό. 1-0 μέσα στο Βόλο στο 63. Οι φίλοι του Πανσεραϊκού πανηγυρίζουν. Ένα ακόμα γκολ από τον Μπεντανκόρ. Εδώ κεφαλιά πάσα από τον Ματίας Τωμάς, ο Τέλετιτς περιμένει την κίνηση από τον Μπεντανκόρ. Πάσα την κατάλληλη στιγμή για να πλασάρει εύστοχα ο 31 ετών Ισπανός. Κόμπα από τα δεξιά, πέφτει ο Κόμπα στο έδαφος. Δεν έχει σφυρίξει ο Κατσικογιάννης. Εδώ και πάλι η φάση με το μαρκάρισμα του Ντάβιτσον στον Κόμπα. Συνέχεια στο μάτς. Ορίζει ο Κατσικογιάννης. Γέμισμα στην περιοχή. Κεφαλιά με δύναμη. Πάνω στον Κουκέσασβίλη. Αυτή είναι η καλύτερη φάση του Βόλου στο δεύτερο ημίχρονο και είμαστε στο 83. Σαλασάρ για να βγει η πάσα. Μπεντανκόρ είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μπεντανκόρ συνεχίζει. Δεν έχει άλλη δύναμη. Σαλασάρ. Το πλασέ δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία στο 86. Νωρίτερα και πάλι η πάσα κάτω από τη μεσαία γραμμή είναι ο Μπεντανκόρ. Δεν έχει άλλες δυνάμεις. Ανεβαίνει ο Σαλασάρ με το σπριν. Από μακριά το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι. Νέα ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό. Πάσα δίπλα του. Γυρίζει ο Βιγιαφάνιες για το σούτ με δύναμη. Κουκέσασβίλη πλασέ γκολ 1-1.
Στο 89 σηκωμένη σημαία τώρα. Στο κόλ του Πέντρο Κόντε στο 89. Για να δούμε τη φάση και στο σούτ εδώ από τον Μιλιαφάνιες. Ο Κόντε φαίνεται να είναι εκτεθειμένος. Μπετανκόρ στην περιοχή. Πλασέστηρα απέναντι γωνία. Παράλιγο. Το γέμισμα από τον Φεράρι. Η πάσα στην περιοχή. Ο Κόντε τα κουνάκια ευκαιρία. Κούκεζασβίλη από κοντά ευκαιρία και πάλι. Ασεχνού πλασέ. Δοκάρι και σε γραμμή η μπάλα. Κούκεζασβίλη διώχνει και φάουλ. Απίθανη φάση στο 93. Έξαλλος ο Μεντιέτα απέναντι στον Κούκεζασβίλη. Μεντιέτα εδώ να εκτελεί. Ο Ασεχνούν το δοκάρι, η μπάλα δεν έχει περάσει τη γραμμή. Και στη συνέχεια ο Μεντιέτα γκρεμίζει τον Κουκεζασβίλη, ο οποίος ζητάει το λόγο. Μεντιέτα και Κουκεζασβίλη κυτρινίζονται από τον Κατσικογιάννη. Νέα ανάσα για τον Πανσεραϊκό. Αλλαγή πλευράς, στο γέμισμα για τον Ζελέν. 8 λεπτό καθυστερήσεων, ο Σαλασάρ το κοντρόλ, γυρίζει ο Κορέας Σαλασάρ, η απόκρουση σημαντική από τον Κόβατ. Μπερναντού η προσποίηση, νέο σουτ, κοντράρι μπάλα, Φεράρι για νέα εκτέλεση, τρίτο σουτ τώρα, νέα κόντρα πάνω στον ηρωικό Φαρές. Εδώ στο σουτ του Φαρές. Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι παρακολουθήσατε το μάτς, αυτοί που αγαπάτε την ομάδα και πολλοίς κόσμος. Υπήρχε μια διάχυτη αισιοδοξία όλη την εβδομάδα. Η αισιοδοξία αυτή ξεκινάει εδώ και 15 μέρες. Μετά το διπλό στη Λαμία, ήρθε η ήττα από τον Όφη και με το διπλό αυτό εδώ έχουμε περίπου ένα ισοζύγιο πληρωμών, να το πω έτσι. Να πάρουμε τώρα τα πράγματα από την αρχή. Διαβάζω στατιστικά, στο τέλος λέει 25 επιθέσεις, 25 τελικές, 25 όπως θέλετε, ο Βόλος, 15 ο Πανσεραϊκός. Ποια είναι η διαφορά? Ότι αυτοί είχαν προϋποθέσεις για γκολ, εμείς είχαμε φάσεις κανονικές. Άλλο προϋποθέσεις, άλλο τελικές. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Το τελευταίο πεντάλεπτο που είχαν κάποιες φάσεις είχαν. Αλλά ωστότε εμείς έπρεπε το μάτσο να το κάνουμε 0-2-0-3. Την Πέμπτη στην εκπομπή είπα ορισμένα πράγματα. Ότι αν παίξουμε επιθετικά, επειδή η άμυνά τους μπάζει από παντού, θα μπορούμε να κάνουμε εύκολα τον γκολ. Ήλπιζα σε ένα 4-2-3-1. Όμως είδα ότι το 3-5-2, όπως κατέβηκε η ομάδα μας, ήταν πάρα πολύ καλό, ίσως γιατί αυτοί θα είχαν ενισχυμένη μεσαία γραμμή. Ενισχύσαμε κι εμείς μεσοαμυντικά. Το θέμα είναι ότι δημιουργήθηκαν κενοί χώροι από πλευράς Βόλου και εμείς εκμεταλλευθήκαμε. Γιατί υπάρχει ένας Μπεντακόρ που είναι σε φόρμα. Αν είχαμε τον Άλεξ στα τελευταία 15 λεπτά και φτιάναμε και αλλαγή, 0-4 θα τελειώνει το μάτς. Δεν θα το περίμενε κανένας. Έναν Τομάς ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και ένας Ντέλετιτς, ο οποίος εν σχέση με τα πρώτα παιχνίδια, φάνηκε προχθές στο μάτς που λίγο-λίγο, είναι ανεβασμένος. Προσπαθεί να θυμίσει κάτι από τον παλιό Ντέλετιτς και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Η ιδιαιτερότητα του μάτς, ότι και ο προπονητής μας και ο Ντέλετιτς είχαν περάσει από τον Βόλο και αυτό είναι θετικό. Λέω τα πράγματα πώς ακριβώς έχουν. Κοιτάξτε τώρα τη φάση του γκολ. Με τρεις απλές κινήσεις. Δελιγιαννίδης μπαλιά. Τομάς κεφαλιά, στρώσιμο στον Ντέλετιτς, ασίστ στον Μπεντακούρ και τον γκολ. Δηλαδή με μία, δύο, τρεις κινήσεις βρεθήκαμε εκεί που πρέπει να βρίσκομαστε. Από εκεί πέρα δημιουργήθηκαν πάρα πολλοί κοινοί χώροι. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία. Απλώς σιγά σιγά να πούμε τα πράγματα και να περάσω στο 1, 2, 3, 4, 5 που λέμε κάθε φορά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτούς τους 50% που πήγαν στο Βόλο, εργάσιμη μέρα. Αγορά ανοιχτή, θα πεις, δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι οι περισσότεροι. Έτσι που αγαπάνε την ομάδα. Σε αυτούς δίνουμε συγχαρητήρια.
γιατί όντως τους έδειξε και η τηλεόραση και μας έδωσαν. Υπάρχει δηλαδή η τόνωση ηθικού που λέμε. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, μιλάω από τώρα γιατί την Πέμπτη έχουμε επανάληψη, δεν θα έχουμε εκπομπή λόγω των πανευρωπαϊκών. Λοιπόν, ότι τρέξτε για τα εισιτήρια. Βγάλαμε 1.800 εισιτήρια για την ΑΕΚ και σε 4 ώρες τελείωσαν όλα. Δεν ξέρω αν θα ξαναδώσουν εισιτήρια. Από τη 2 και από την 4 πολλές οικογένειες παίρνουν οικογένεια. Πολλοί κόσμος πήγε σήμερα να βγάλει εισιτήρια. Το λέω αυτό εδώ. Αυτοί που αγαπάνε την ομάδα να έρθουν στον αγώνα με την ΑΕΚ, μην δούμε ένα γήπεδο στα κίτρινα. Και μετά αρχίζουμε και φωνάζουμε τον Γκαζία. Σας το λέω από τώρα. Το γήπεδο είναι γεμάτο στα κίτρινα και δεν πάμε να δώσουμε παρόν εμείς. Ετοιμαστείτε. Μην την τελευταία στιγμή το Σάββατο πάτε και ζητάτε εισιτήριο. Ήδη μαζί και η ΑΕΚ πήρε τα 1.800, τα εξάντρισε. Δεν ξέρω αν θα το δώσουν άλλα εισιτήρια. Αλλά στη 2 κυρίως παίρνουν εισιτήρια οικογενειακά άτομα τα οποία δεν έχουν, είναι οπαδοί της ΑΕΚ. Μπορεί από τη γύρω περιοχή. Σήμερα είχα 10 τηλέφωνα. Όλοι εισιτήριο θέλουν. Αυτοί που είναι εκτός. Γιατί λέμε σε αυτά τα 5 μάτσα, αν είχα ένα γήπεδο 15.000 θέσεων, θα μπορούσαμε να οικονομήσουμε. Λοιπόν, η θύρα 7 είναι για το. Έτσι. Μια είπε για τον Γκαζία. Μιλάει ένας, έπρεπε να πάρω να αλλάξω το προπονητή. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Όταν λέει αναγνωρίζεις το λάθος σου, μπορείς να το διορθώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Γκαζίας έκανε λάθος με τον Γρηγορίου. Μπορεί να τον δώσει ευκαιρία. Γνωρίζονται από παλιά. Και καλά έκανε. Το θέμα ότι δεν τον εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία αυτή για τρίτη φορά ο Γρηγορίου. Και τον άλλαξε γρήγορα. Όταν καταλαβαίνεις το λάθος και το διορθώνεις, είσαι κερδισμένος. Τον Φεράντο τον ήθελε πιο μπροστά. Είχε πάει στην τέτοια. Εδώ βρήκε την υγεία τώρα. Επειδή μου βρήκε την Ιθάκη του, κάθε προπονητής μπορεί να πάει αλλού και να μην πετύχει. Σας λέω ότι εδώ ο Φεράντο πέτυχε. Τα υπόλοιπα προς το παρόν. Γιατί θα πούμε πολλά πράγματα στη συνέχεια. Λοιπόν, πρώτον, κύριε Εμμανουηλίδη και κύριε Σταυλά, δημιουργούμε φάσεις. Ξαναλέω, δημιουργούμε φάσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν κλεινόμαστε δηλαδή να παίξουμε ένα τουρλουμπούκι, άιντε να παίζουμε την μπάλα αν και εφόσον, και δημιουργούμε φάσεις. Άρα είναι προϊόν σωστής τακτικής. Δική μου άποψη πάντα. Και αν κάποιος έχει άποψη αντίθετη, μπορεί και στο κινητό να στείλει το μήνυμα του, το διαβάσω. Λοιπόν, αλλά να πάρει και τηλέφωνο στο 51500. Δεύτερον, δεν τρώμε εύκολα γκολ. Μου λέει κάποιος, γιατί δεν τρώμε εύκολα γκολ. Γιατί πλέον, έτσι, θα διαβάσουμε μετά εδώ, γιατί ρόλο δεν παίζει μόνο η άμυνα. Το 3-5-2 ή το 5-3-2 αυτή τη στιγμή κουμπώνει καλά. Γιατί λέω 3-5-2 ή 5-3-2. Γιατί οι δυο πλαίνοι και ο Δελιγιανίδης και ο Σαφασέρ, πώς το λένε αυτόν τον, που έχουμε τον αριστερό, τον μπακ, δημιουργούν φάσεις, είναι επιθετική μπακ. Ο Δελιγιανίδης έρχεται και προς το αμυντικό κομμάτι. Και αυτό είναι το θετικό. Θα πάμε μετά στην ανάλυση. Άρα, δεν τρώμε εύκολα γκολ. Θα με πεις, εδώ υπάρχουν κι άλλα γεγονότα. Τα γκολ που φάγαμε από την ομάδα του Λεβαδιακού, θα πάμε και σε εκείνο το σημείο. Και από την ομάδα του Όφη, θα πάμε εκεί. Έχουμε λύσεις τρίτων για όλα τα συστήματα. Γιατί έχουμε ταχύτητα και τεχνική, εννοείται οι παίκτες. Όταν εγώ έχω παίκτες ταχύς και παίκτες με άριστη τεχνική κατάρτιση, ας πω εγώ, Τομάς, Χατζηστραβός, αυτός που πήραμε ο Γάλλος, αυτοί έχουν παίξει σε πρωταθλήματα ανώτερα. Τι σημαίνει? Ότι έχουμε λύσεις, θα μου πεις, απέναντι στις μεγάλες ομάδες. Έχουμε λύσεις, το έχουμε δει αυτό εδώ. Όλα παιδιά θέλουν υπομονή και κάθε μάτς έχει τη δική του ποδοσφαιρική ιδιαιτερότητα. Οι νέοι προπονητές νομίζω ότι είναι πλήρως καταρτισμένοι. Υπάρχει ένα τεχνικό επιτελείο που μελετάει, βλέπει
και αποφασίζει ο τεχνικός. Ανάλογα με τον αντίπαλο. Δεν μπορεί δηλαδή να πάω να παίξω τώρα εγώ απέναντι στην ΑΕΚ ή στον Ολυμπιακό με ένα σύστημα 4-2-3-1 ή ανάλογα. Κατάλαβες? Αλλά εξαρτάται πολλές φορές και από τη μεσαία γραμμή, κύριε Χατζόπουλη. Λοιπόν, στον αγώνα με τον Όφη και στον αγώνα με τον Λεβαδιακό, σας είπα ότι παρασυρθήκαμε, κάναμε ένα μεγάλο λάθος. Ότι οι γραμμές ήταν πολύ ανοιχτές. Θα πάω παρακάτω εδώ. Εδώ οι αποστάσεις, Κυριάκο περαστικά στο γόρι μου, ήταν 10 μέτρα, 10-10-10. Δηλαδή σε 30 μέτρα υπήρχαν οι τρεις γραμμές. Και να χαθεί η μπάλα από τους επιθετικούς πάει στους μεσαίους. Να χαθεί από τους μεσαίους καλύπτουν οι αμυντικοί. Όταν οι αποστάσεις είναι συγκεκριμένες και μελετημένες, δεν μπορεί να βρει χώρους η αντίπαλη ομάδα. Και επειδή παίζουμε κλειστά και έχουμε την τεχνική κατάρτιση και δεν πουλάμε την μπάλα μπαμπούμ στο καραγκιόζ του γάμου, πάει να πει ότι έχουμε ποδοσφαιρικές δυνατότητες. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βρούμε ένα ρυθμό και στα δύο μάτς εκτός έδρας το αποδείξαμε. Μεν το μάτς εντός έδρας θα το συζητήσουμε και αυτό μετά εδώ. Η άποψή μου τώρα ποια είναι. Εκτός έδρας παίζουμε, μπορούμε να αναπτυχθούμε πιο καλά, ίσως γιατί παίζουμε και λίγο επιφυλακτικά ως προς το αμυντικό σκέλος. Πόλη. Ξαναλέω. Εκτός έδρας, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είπα ότι αυτά που λέω εγώ είναι σωστά και αυτά που σκέφτεσαι είναι ηλία λάθος. Καλά, ηλία άστον. Είναι μόνο για να μαγειρεύει. Δεν είναι με την μπάλα, τέταρτα ξαδέρφια, ούτε τζερές. Αλλά λέω για τους άλλους που ξέρουν μπάλα. Πάντα την άποψή μου λέω εγώ. Δημόσια. Εκτός έδρας, επειδή είμαστε πιο επιφυλακτικοί και έχουμε μια συγκεκριμένη τακτική, μπορούμε πιο εύκολα να πάρουμε αποτέλεσμα. Το θέμα μας θα είναι μελλοντικά εντός έδρας. Στο κομμάτι της δημιουργίας. Γιατί εδώ πλέον, με αυτές τις ομάδες, θα είμαστε αφεντικά εμείς. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε. Στο κομμάτι της δημιουργίας, αν κάποια ατού μας τα μπλοκάρουνε, θα μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Θα έχουμε τις δυνατές λύσεις. Στο μπάσκετ λέει, έχουν τους περιφερειακούς. Σε δεύτερη φάση μπορεί να βάλουν και δεύτερον χειριστή της μπάλας. Εμείς έχουμε ένα Τομάς π.χ. ο οποίος είναι καλός στο δημιουργικό κομμάτι ή ο Χατζηστραβός όταν παίζει. Ή αν μπλοκαριστεί ο Τομάς, θα μπορέσει ο Λιάσος, ο Στάικος ή ο Περούτζη ή ο Γάλλος να δημιουργήσουν. Εάν κλειστούν και αυτοί σωστά, θα μπορέσουν οι πλαϊνοί μας να βγάλουν επιθέσεις, κύριε Παπακοσταντίνου. Εάν και αυτοί μπλοκαριστούν, λέω εγώ τις λύσεις, θα μπορέσουν οι πλαϊνοί να κάνουν δουλειά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα συζητάμε εδώ για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη. Είναι θεματάκι. Γιατί το λέω αυτό εδώ? Ότι παρασυρώμαστε προσφορές και αν δεν μπαίνει το γκολ, άιντε να πάμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Συγκεκριμένος τρόπος παιχνιδιού, να έχουμε αρχή, μέση και τέλος όπως έχουμε στα δύο τελευταία παιχνίδια εκτός έδρας και από εκεί και πέρα να έχουμε υπομονή. Το λέω αυτό εδώ. Γιατί και στο μάτς με το Λεβαδιακό παρασυρθήκαμε μετά τα γκολ και μπορούσαμε να χάσουμε 3-2 και στον αγώνα με τον Όφη παρασυρθήκαμε. Και μια και θυμήθηκα τον αγώνα του Όφη για το πέναλτι που έκανε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, στη μεγάλη περιοχή απαγορεύεται να κάνουμε τάκλιν, ειδικά στα τελευταία. Εχθές, άμα είδατε το Σάββατο, σε μια φάση πήγε να κάνει τάκλι ο αμυντικός μας, στα αριστερό τον Μπάκιο Ντάβιτσον, ποιος ήταν εκεί, με αυτόν που έπεσε κάτω. Ευτυχώς είναι η εμπειρία του στη μέση, μάζεψε τα πόδια του και δεν έκανε το τάκλιν γιατί θα είχαμε πέναλτι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σιγά σιγά κάποια πράγματα τα οποία λέμε συζητιέται παντού και λέμε ποια είναι η ποδοσφαιρική λογική. Απαγορεύεται να κάνεις τάκλιν στη μεγάλη περιοχή. Απλά είναι τα πράγματα. Τον τρενάρες μέχρι εκεί που μπορεί να πάει. Εκτός άμα είσαι σίγουρος 101%, ούτε το 99% μετράει στα τάκλιν. Η νίκη ήταν ψυχολογική και βαθμολογική. Ακολουθεί ένα δύσκολο πρόγραμμα. Αλλά πιστεύω ότι θα αντιδράσουμε. Μιλάει κάποιος από πού βγαίνει αυτή η πίστη. Η πίστη βγαίνει
ότι έχουμε παίκτες για όλα τα συστήματα, για όλα τα γούστα και για όλους τους αντιπάλους. Όλα τα υπόλοιπα είναι για λαϊκή κατανάλωση. Τώρα, το πρόγραμμα σε επίπεδο αλφα-εθνικής. Να πω, να βάλουμε ένα δεκάλεπτο να λέμε για τις ομάδες. Ποια είναι η πλάκα τώρα, για να μην έχουμε θέματα. Με λέει άλλος, να και οι άλλες ομάδες παίζουν, κάνουν. Παιδιά, να σας πω κάτι. Κάθομαι και βλέπω όλα τα μάτς, για να κάνω μια ποδοσφαιρική σύγκριση. Τίποτα δεν έχει τελειώσει με μια νίκη, εκτός έδρας. Έχουμε ένα πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, έρχεται η ΑΕΚ, πάμε στον Ολυμπιακό, έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, ο Ατρόμητος, πάμε στην Καλυθέα και έρχεται μέχρι 1 Δεκεμβρίου, έρχεται ο Αστέρας Τρίπολης. Κανένας δεν θα έρθει εδώ και να σε πει αμάνας, εσύ έχετε καλούς ακανέδες, εντάξει, και να σε χαρίσει. Κανένας δεν χαρίζει τίποτα. Μπαμπάς το γιο πλέον δεν χαρίζει, εάν δεν πάρει κάτι. Άμα δεν πάρει ένα πτυχίο. Λέμε. Πώς, δώρα δεν κάνει κανένας. Το θέμα είναι τώρα, πώς είναι οι αντίπαλοι. Εγώ είδα τον αγώνα, Όφη Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έβαλε ένα γκολ, από εκεί πέρα Όφη έκανε παραπάνω ευκαιρίες και έδειξε είναι μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει. Δηλαδή για τις θέσεις 5-8 μιλάω τώρα. Ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός. Εμείς εκτός έδρας πήγαμε τον ίδιο του Παναθηναϊκού. Το θέμα είναι ότι θα έρθει δεύτερο γύρο εδώ. Λέω πως είδα τον Όφη. Έχω δει τον αγώνα Λαμία Αστέρας. Και οι δυο δεν ήθελαν να χάσουν. Επειδή ο δικός μας ο Σάββας ο Παντελίδης πήγε πρώτη φορά στον Αστέρα, η Λαμία που λέγαμε ότι ξέρεις με τους πιτσιρικάδες αριστερά και δεξιά, αλλαγή προπονητή, ο Βόκολος πάλι στην ομάδα και μεταγραφές. Και μεταγραφές. Άρα δεν σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Κατάλαβαν ότι η έγκλη της αλφα-εθνικής είναι έγκλη. Η αλφα-εθνική έχει έγκλη. Ατρόμητος Πανετολικός 0-2. Επειδή με ζαλίζετε τότε με τον Ντριαντόγκου και με τον Γκαρσία και με λέγατε πολλά και διάφορα, και δεν θα σας πω γιατί έφυγε ο Γκαρσία από εδώ, γιατί δεν τον κράτησε ούτε εκεί, ούτε. Το κλίμα, σε εμάς ήταν βασιλιάς. Και έφτιαχνε ό,τι ήθελε. Έτσι. Όταν τον γύρισε τον Μουχαμπέτ, κατάλαβε τώρα που πήγε στον Ατρόμητο με πόσα αυγά γίνεται γκαϊγανάς. Δεν είμαι κατά κάποιων ανθρώπων, αλλά είμαι κατά της αχαριστίας. Για να μάθετε. Κάποια πραγματάκια. Έκανε 30 μεταγραφές μεγατόνων. Με παίκτες οι οποίοι είναι υψηλού επίπεδου. Να σας πω κάτι τώρα. Ο Καρλίτος που τραυματίστηκε και δεν έπαιξε, πήγε στον Ατρόμητο. Έτσι, τον πήρε και δεν είπε κουβέντα. Όταν τον κλείσαμε πέρσι εμείς τον Καρλίτος, είπε δεν τον θέλω γιατί δεν τρέχει. Τρέχει, ποιος μου είπατε ότι τρέχει ο Ντριαντόγκου, ναι, είναι μια ομάδα μόνος του. Όταν θα γίνει καλά και ο Καρτούρ, έχουμε τον Μπερούτζι, έχουμε τον Στάικου που έμεινε. Έχουμε... Γιατί εγώ να βάλω τους άλλους παίκτες της άλλης ομάδας σαν Καρλίτος από αυτούς. Το θέμα ποιο είναι. Ότι οι εφημερίδες κάτω στην Αθήνα, γιατί στη Σαλονίκη πλέον δεν έχουμε και το Μετροσπορς έκλεισε, προσπαθούν μέσα από τους μανατζαρέους να προβάλλουν ποδοσφαιριστές και προπονητές. Καταλάβατε. Μέγα θέμα κάθε φορά και στα site. Ειδικοί το άνθρωποι. Δηλαδή αν είχαμε αυτό το υλικό μπορεί να μας έλεγε αυτό το υλικό δεν μπορώ να πάω πουθενά. Ο Πανετολικός, απ' την αρχή, με μέτριους παίκτες, κατάφερε ο κύριος Πετράκης να κάνει ένα ωραίο σύνολο. Ένα στάνταρ σύστημα, το οποίο βλέπω και ο δικός μας ο Φεράντο το έχει, κίνηση, κλειστές γραμμές και θετικά αποτελέσματα. Εάν λέω, ήταν υγιής ο Σαλαζάρ μαζί με τον Ντέλετιτς, γιατί είναι από τραυματισμό ένας ο άλλος άργησε να μπει, όπως ο Μπεντακόρ, έχει τώρα τη δαιμονιώδη φόρμα. Αν είχαμε και τον Άλεξιτς, θα πηγαίναμε φουλ για την πέμπτη θέση. Άντι για την έκτη. Έτσι όπως βλέπω τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουμε, σας είπα, παίκτες για όλα τα γούστα. Ο Πανετολικός, με μέτριους παίκτες, καταφέρει να κάνει ένα καλό σύνολο. Και εμείς σιγά σιγά θα υλοποιήσουμε αυτή την τακτική και βλέπω τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα. Τώρα θα με πεις ότι υπάρχει περίπτωση να υλοποιήσουμε, να έχουμε το ίδιο σύστημα 3-5-2. Αυτή τη στιγμή,
αυτό το σύστημα αποδίδει. Το τι σύστημα θα ακολουθήσω μειονωτικά είναι θέμα του προπονητή. Όχι δικό μου. Μπορεί να βλέπει τον αντίπορο και να θέλει να παίξει και 5-4-1. Κάποτε σας είπα και τον Πετράκη, 2-0 μας κέρδιζε και έβαλε πέμπτο αμυντικό, 5-4-1 έπαιξε. Για να εξασφαλίσει το 2-0. Άρα, ο κάθε προπονητής ξέρει τι ακριβώς με το υλικό που έχει να κάνει. Και ο δικός μας αυτή τη στιγμή έχει πάρει από τους παίκτες αυτό που μπορούν να δώσουν. Θα με πεις αυτό που μπορούν να δώσουν, όχι. Σύμφωνα με το ποδοσφαιρικό παρελθόν τους, έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μια θετική αύρα, όχι σε μένα προσωπικά, στον κόσμο. Για μένα ο κόσμος μετράει και η άποψη του απλού γνήσιου σεραίου φιλάθλου. Να στείλω χαιρετισμό στην κορυφή, στο φίλο μου τον Νικολάκη, που είναι πανσεραϊκός πολύ σημασία, και να πάω στο Άρης Καλυθέα. Ο Άρης έρθει στην Καλυθέα 2-0, παιδιά, αλλά αν δεν έβγαινε η κόκκινη κάρτα, θα υπήρχαν προβλήματα. Κανένας δεν παραδίδεται πλέον και κανένα μάτς δεν είναι εύκολο. Και το τελευταίο είδα, Ολυμπιακός Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός, στο 2-0 που έχανε και είχε ένα 20 λεπτό ο Ολυμπιακός πάρα πολύ καλό, τόλμησε άλλος και έκανε δύο αλλαγές. Τόλμησε ο Παπαδόπουλος. Έκανε δύο αλλαγές, η ομάδα πήρε πάνω τους, έκανε το 2-2 και μπορούσε να γίνει και το 2-3. Ο Ολυμπιακός έχει μια σταθερά. Τι σταθερά δεν μπορώ να καταλάβω τι σύστημα παίζει και πώς ακριβώς παίζει. Έτσι. Και τελευταίο μάτς, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ντέρμπι. Άμα διαβάσεις τα site του ΠΑΟΚ γράφουν άλλα. Άμα διαβάσεις τα site της ΑΕΚ γράφουν άλλα. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να προκαλούμε τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να προκαλούμε τον κόσμο. Λοιπόν, θα πάω σε ένα διαφημιστικό και αμέσως μετά ο Κώστας Οδελής θα μας δώσει μια ανταπόκριση από το μπάσκετ και θα περάσουμε και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πάμε σε διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Συνεχίζουμε με Α1 κατηγορία μπάσκετ. Στη γραμμή μας είναι ο διευθυντής του Φωνή.gr και μελλοντικά συνεργάτης μας εδώ στο κανάλι, Κώστας Δελής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Όρεξη έχεις, βλέπω, έτσι. Τι όρεξη έχω, ρε φίλε. Γιατί να μην, δηλαδή, δεν θες να κάναμε συνεργασία. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Όχι, διευθυντής, εντάξει. Ναι, δύο άτομα μας, εντάξει. Ιδιοκτήτης, δεν είσαι, τι είσαι, site, δεν είναι, τι είσαι. Εντάξει. Άμα δεν σας πούμε ιδιοκτήτης, άντε, ιδιοκτήτης του site. Ιδιοκτήτης, άντε, λοιπόν. Να πω και τον κόσμο ότι την επόμενη Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου, ο κύριος Δελής θα κάνει και την εκπομπή εδώ. Γιατί υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις. Λοιπόν, για πες μου τι έγινε τώρα. Να σου πω λίγο πριν πάμε στο μπάσκετ, ότι βγάλει ένα κίνηση πριν από λίγο η ΠΑΕ Πανσεραϊκός. Ναι. Ότι έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια που αφορούν τους φιλάθλους της ΣΑΚ και το Πέταλο. Τα 1800, ναι. Ναι, ναι. Και ειδικά και στη θύρα 3, όπως δηλαδή και για τον Πανσεραϊκό, υπάρχουν κάποιες θύρες οι οποίες υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και έχουν πάρει κάποια εισιτήρια. Ναι. Έτσι λοιπόν, εντάξει, αναμενόμενο ότι θα έχει κόσμο. Το θέμα να μείνει όλα κίτρινα, να έρθουν και οι δικοί μας. Αυτό είναι το θέμα. Το είπα και εγώ. Ναι, ναι, θα έχουν και εμείς κόσμο. Εντάξει, αναμένεται ότι θα έχει πολύ κόσμο. Απλά ξεκίνησαμε πολύ νωρίς έτσι και από την προηγούμενη εβδομάδα έχει πολύ κινητικότητα. Ναι. Αλλά σήμερα εξαντλήθηκαν τη ΣΑΕΚ αλλά και του Πανσεραϊκού τα εισιτήρια πήγαν πάρα πολύ καλά. Οπότε όσο μπορούν πιο γρήγορα να πάνε να πάρουν εισιτήριο οι, οι φιλαθλοί μας. Ωραία. Και μόνο οι 6 θύρα που είναι εκεί τα δημοσιογραφικά εκεί ήταν μόνο κλειστοί. Κατά τα άλλα. Είναι πολλοί δημοσιογράφοι στις εσείς, πολλοί είστε. Λοιπόν, 10 δημοσιογράφοι τώρα δεν ακούνε και πολλοί όμως. 100 άτομα βλέπω μέσα. Ναι, αλλά. Εντάξει, το παιχνίδι με την ΑΕΚ πάντα έχει ενδιαφέρον. Ας έχει, τώρα στο μπάσκετ. Πάμε για τον μπάσκετ. Ναι, ναι. Στο μπάσκετ τώρα στις γυναίκες. Έτσι και έτσι ήταν μια δύσκολη αποστολή να παίξει με τον Ηρακλή στο Ιβανόφι. Ο Ηρακλή είναι και μια ομάδα που παίζει στην Ευρώπη. Είναι έμπειρη ομάδα. Η ομάδα αυτή του Κυριακού παίζει στην Ευρώπη. Ναι, ναι, παίζει στην Ευρώπη. Ναι, εντάξει, δεν έχει καλά αποτέλεσμα φέτος. Χάνει με κάποιες περιπτάρες διαφορά. Έχουμε φάσεις από αυτό να και ο Ολυμπιακός όμως το έχει αυτό. Ναι. Είναι δύσκολο, δύσκολο στην Ευρώπη να ανταγωνιστεί στις ομάδες αυτές, αλλά οι εμπειρίες είναι σημαντικές και αυτό λίγο μέτρησε στο τέλος. Γιατί αν θυμάστε και στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ναι, την πρεμιέρα έχασε με 65-55, έχασε με 10 πόντους. Εδώ χάνει τώρα με 63-53, σχεδόν το ίδιο παιχνίδι. Τα έλεγε κανείς αν σκεφτεί το σκορ κάποιος. Δηλαδή πάντως, μέχρι 60 πόντους τρώμε βρεξιούνις, αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, ναι, αρχή είναι ακόμα. Εντάξει, αρχή είναι, δεν είπα τίποτα εγώ τώρα. Μου λες ότι ναι, και είναι και δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης που είναι ανταγωνιστικές, είναι δύσκολο να παίξει αυτές τις ομάδες. Έτσι είχε τελειώσει το παιχνίδι του Ηρακλή στο ποδόσφαιρο και πολλοί μεταφέρθηκαν στο Ιβανόφι που είναι δίπλα. Ναι. Είχε και κόσμο δηλαδή. Που μπορεί και να μην είχε υπό άλλες συνθήκες, έτσι. Ναι. Να ήταν αλλού το παιχνίδι το ποδοσφαιρικό. Έτσι λοιπόν,
ενώ ξεκίνησε καλά με 14-13 ήταν κοντά στο σκορ και κάποια στιγμή και προηγήθηκε με 6-10 στην αρχή, στη συνέχεια ο Ηρακλής κατάφερε, πήρε μια διαφορά και 49-36 προηγήθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο για να τελειώσει με 63-53. Πάλι η Morgan Jones ήταν η πρώτη σκόρερ για τον Πανσεραϊκό, πέτυχε 15 πόντους. Ακολούθησε η Ρεμπέκα Άκλη με 11. Καλή εμφάνιση και από την Άστου. Την Ευαγγελία γενικώς έχει μια καλή ομάδα, αλλά θέλει και να δέσει, γιατί μέσα από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, αν δέσει καλύτερα η ομάδα, μπορεί να πάρει τα αποτελέσματα. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι ο στόχος του Πανσεραϊκού είναι τα εντός έδρας παιχνίδια, εκεί που πρέπει να έχει κόσμο και θα πρέπει να παίρνει και νίκες. Βέβαια δεν είναι εύκολο το πρωτάθλημα, έχει δύσκολες ομάδες, το είδαμε και με τον Αμίντα Ιμητού. Καλείται όμως το συγκρότημα του Κώστα Καραμιδά να παλέψει όλα τα παιχνίδια και γιατί όχι να παραμείνει και στην κατηγορία. Ωραία. Εγώ τι θέλω από σένα τώρα, να μην πεις και τις υπόλοιπες που έπαιξαν και τι πόντους βάλαμε. Εγώ θέλω μέσα από το FC Πανσεραϊκός που έχουμε το site και το YouTube να πάρουμε τον αγώνα την Τετάρτη το βράδυ 10 η ώρα να τον δείξουμε. Ωραία. Εντάξει. Έτσι. Όλα θα γίνουν. Με υγεία. Τι άλλο. Είπες για την Άστου, είπες για τη Ρεμπέκα, είπες για την Τζόνστον. Ποιες άλλες κοπέλες που έπαιξαν, γιατί να με αναφέρουμε τα ονόματα. Εντάξει, δεν έχουν και συμμετοχή κάποιες κοπέλες, δεν μπορούν να βάζουν όλες καλά. Και έτσι είναι το μπάσκετ, έτσι είναι και το γυναικείο μπάσκετ. Ναι. Ωστόσο, το σημαντικό είναι ότι έπαιξε ανταγωνιστικά σε δύο δύσκολες ομάδες. Και με τον ΠΑΟΚ και με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη δεν έριξε μια ομάδα που είναι νεοφώτιστη. Νομίζω αυτό είναι το πιο καλό συμπέρασμα, ότι είναι μια ομάδα που στηρίζεται σε δύο-τρεις παίκτες οι οποίοι αναλαμβάνουν το σκοράρισμα. Είδαμε και την Τζόνς στο πολύ καλό παιχνίδι που έκανε στο παιχνίδι με τον Αμίντα Ιμητού. Και από εκεί και πέρα χρειάζεται και βοήθεια και στις ψηλές, χρειάζεται βοήθεια και στα κοψίματα. Γενικώς όμως δεν είμαστε μια ομάδα η οποία ναι μεν ανέβηκε στην κατηγορία αλλά ψάχνεται να βρει τα πατήματά της. Τώρα πραγματικά δηλαδή λόγω εμπειρίας ο Ηρακλής πήρε το παιχνίδι. Γιατί σου λέω ότι δίνω την αναμέτρηση στο Ιβανόφιο. Φάνηκε έτσι αυτά τα 4-5 λάθη ας πούμε μπορεί να γίνουν προς το τέλος. Το μπάσκετ ξέρεις πως είναι ότι μπορεί να κρίνεις στις λεπτομέρειες τη διαφορά. Τώρα εντάξει κερδίζει ο καλύτερος όταν παίζει κάποια ομάδα και είναι καλύτερη, αλλά καμιά φορά αυτές τις λεπτομέρειες όταν είναι και κοντά στο σκορ κάνουν τη διαφορά και έτσι λοιπόν έχασε από τον Ηρακλή. Ναι, κατάλαβα. Με ποιο παίζουμε την Κυριακή? Κώστα? Ναι. Έκλεισε, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ. Στέλιο, και ετοίμασέ μου τον αγώνα της Αμμουδιάς, Νέα Μισό Αμμουδιάς. Κοιτάξτε τώρα να σας πω κάτι. Είπαμε ότι θα βγάζουμε ένα συνεργάτη του προπονητή. Πολλές φορές στεναχωριέμαι. Γιατί το είχα και σίγουρο, επειδή μου ότι δεν θα χάσουμε εκεί. Την επόμενη εβδομάδα πάλι θα βγάζουμε. Έχω συνεργάτη της ομάδος για να μας μιλάει καλύτερα. Αλλά επειδή ο Δηλής πήγε και είδε τον αγώνα, έκρινα σκόπιμο ότι ένας άνθρωπος που πήγε και είδε τον αγώνα να μας μεταφέρει δημοσιογραφικά την άποψή του. Γιατί είπαμε, η ομάδα μας είναι Α1 κατηγορία. Είναι κάτι εξαιρετικό. Πανσεραϊκός Α Εθνική, Α1 κατηγορία αυτή. Οι δύο ομάδες στη Γάμα Εθνική, το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικά στο σεραϊκό επίπεδο ανεβαίνει. Και αυτό είναι το θετικό. Θα με πει τώρα ο Μαρμαρίδης ή ο Πασχαλίδης σε πολιτικό επίπεδο, εκεί δεν αναφερόμαστε πλέον. Πάμε τώρα να δούμε τις φάσεις από τον αγώνα Νέα Μισό Αμμουδιά και μετά με ευχαρίστηση να κάνουμε μια μερική ανάλυση, γιατί όντως ο Ηρακλής Αμμουδιάς είναι πραγματικός Ηρακλής. Τις φάσεις. Πρώτη επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Για να δούμε με το Σένια γυρίζει την μπάλα. Ωραία προσπάθεια. Η πάσα πάει πλάγια. Χάνει το κοντρόλ τελευταία στιγμή εκεί ο Καρατλίδης και χάνει την ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Της αναμέτρησης. Τζελίδης έτοιμος για να εκτελέσει το φάουλ με κοντινή πάσα. Την κατάλαβε ο Μιχαηλίδης. Έκοψε. Γιαννόπουλος θα παίξει από αριστερά. Για να δούμε μία σέντρα τώρα. Διώχνει ο Γεωργιάδης. Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος. Νέο σουτ. Γκολ. Γκολ από τον Γιαννόπουλο. Είπαμε ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος το έχει με τα μακρινά σουτ. Έγινε το διώξιμο της μπάλας από την περιοχή του ΠΑΟΠ Νέας Αμισού. Αλλά δυστυχώς για τον ΠΑΟΠ η μπάλα στρώθηκε στα πόδια του Γιαννόπουλου, ο οποίος έπιασε ένα συρτό έξυπνο σουτ. Η μπάλα πέρασε από όλα τα σώματα, ευνηδίασε τον Μιχαηλίδη, πήγε στη γωνία της εστίας του. Οι φιλοξενούμενοι στο 16 ανοίγουν το σκορ 0-1 ουσιαστικά στην πρώτη επικίνδυνη στιγμή μπροστά στις δύο εστίες και με όχι τελική μέσα από την περιοχή, αλλά με ένα σουτ έξω από την περιοχή συρτό. Ο Γιαννόπουλος γράφει το 0-1 στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης.
δόντια του Τζελίδη. Τζελίδη έξω από την περιοχή ελέγχει την μπάλα, κάνει μια προσπίση, δεν σουτάρει. Τζελίδη επιμένει, κάνει ωραία γλυκιά σέντρα. Σωτήρια προβολή του Φερσιζίδη. Θα κόψει την μπάλα και υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στον Μιχαηλίδη. Μέση του πλαγίου. Κερδίζουν οι παίκτες της Νέας Αμυσού. Για να δούμε τον Παπατέρπου. Παπατέρπου έχει χώρο, κάνει πάσα για το Σουβλέρι. Σουβλέρι βγαίνει λίγο πλάγια, πήγε να κάνει το σουτ. Τελευταία στιγμή του έβαλε την κόντρα ο Παπαδόπουλο και παραχώρησε το κόρνερ. Καλή στιγμή στο 26 για τον ΠΑΟΠ με τον Τηλέμαχο Σουβλέρι. Και με τον Λάζαρο Τζελίδη τώρα είναι έτοιμοι για να εκτελέσουν αυτό το φάουλ. Τζελίδη εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι, μπάλα, κεφαλιά. Δεν την παίρνει κανείς. Γιαννόπουλος έρχεται να κάνει ένα σουτ. Όπως εκτελεί όλες τις στατικές φάσεις. Για να δούμε, το εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι για τον Καριοφίλη. Θα κόψει ο Φερσιζίδης. Δυνατός σουτ στην κίνηση, δεν ήταν άσχημο από τον Φιλιππίδη. Μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια στο 32. Νέο λάθος τώρα, Τζελίδης, τέτα τέν Τζελίδης, το ζυγίζει, δεν θα το χάσει τον γκολ. Έγινε αυτό το λάθος στην άμυνα του ΠΑΟΠ και έτσι απλά οι φιλοξενούμενοι στο 33ο λεπτό. Ήταν αδύνατον ο Λάζαρο Τζελίδης να στοχίσει εκεί μέσα από την περιοχή από αυτό το αβίαστο λάθος στην άμυνα του ΠΑΟΠ. Ο Τζελίδης παίρνει την μπάλα ουσιαστικά με δύο τελικές. Η ομάδα του Ηρακλία Μουδιάς βρίσκει δύο τέρματα και προηγείται με 0-2. Φιλοξενούμενους. Τζελίδης κρατάει την μπάλα, σηκώνει πολύ ωραία την μπάλα για τον τριανταφυλάκο, ο οποίος για τον Καριοφίλη της το πάρει, κάνει μια τρίπλα. Καριοφίλης επιμένει, ψάχνει χώρο για να σουτάρει. Γυρίζει στο Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλος θα κάνει να σουτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Κόρνερ, κάπου βρήκε αυτό το σουτ του Γιαννόπουλου στο 36. Ακριά αριστερά ο Οικονομίδης τώρα κρατάει την μπάλα. Γύρισε προς τα πίσω, θα γίνει μια σέντρα. Πάει ο Μίλτος ο Ιωαννίδης να μπει στη φάση. Για να δούμε αυτή την ευκαιρία, το γύρισμα και μπλοκάρει ο γκολκίπερ. Ωραίο γύρισμα από τον Παπατέρπου που πήγε να βρει εκεί ξανά τον Μίλτο Ιωαννίδη. Αλλά ο Κουντογλίδης έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα. Ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος αριστερά, ο Μαλανδρής. Στο κέντρο της άμυνας ο Φιλιππίδης με τον Κασμερίδη. Να δούμε τώρα τον Ραφαήλ Θεοδοσιάδη σε μια ωραία προσπάθεια. Τρίπλα σουτ, την μπάλα out. Ωραία προσπάθεια από τον Ραφαήλ Θεοδοσιάδη. Ξεκινάει με δύο τελικές στο δεύτερο ημίχρονο ΠΑΟΠ. Σένια Τζελίδης, η μπάλα πάει δεξιά στον Καριοφίλη. Καριοφίλη θα κάνει μια σέντρα. Φερσιζίδης καλά τοποθετημένος, θα κόψει με το κεφάλι. Τζελίδης και πάλι πολύ καλή σέντρα. Τριανταφυλάκος σταματάει, δεν υπάρχει γκολ, υπάρχει offside σε αυτό το γκολ του τριανταφυλάκου. Στο 54 σηκωμένη η σημαία του βοηθού για offside. Offside ο τριανταφυλάκος. Τώρα φάουλ για τη Νέα Μισό. Με τώρα από αριστερά αυτή την προσπάθεια από το Σουφλέρι. Η μπάλα γύρισε, ωραία ανάπτυξη. Το σούτι μπαλάου. Αυτή είναι μια από τις καλύτερες στιγμές του ΠΑΟΠ στο δεύτερο ημίχρονο. Από την ωραία συνεργασία εκεί από τον Παπατέρπου. Ο ΠΑΟΠ στέκεται πάρα πολύ καλά στο γήπεδο. Μια πάσα τώρα για τον Μίλτο τον Ιωαννίδη που προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα από τον Φιλιππίδη. Διαμαρτυρίες για πέναλτι τώρα από αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Μίλτο Ιωαννίδη από το τζαρτζάρισμα εκεί με τον κεντρικό αμυντικό τον Φιλιππίδη. Ο ρέφερε της αναμέτρησης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Βραμέντζαλης θα βάλει την κόντρα. Επιμένει η ομάδα του Ηρακλή. Μια πάσα προς τον Καριοφίλη. Καριοφίλης κλειστράει εκεί ο αμυντικός του ΠΑΟΠ. Καριοφίλης επιμένει το σουτ 0-3. 0-3 από τον Καριοφίλη. Έτσι απλά γλίστρησε εκεί ο παίκτης του ΠΑΟΠ. Έπεσε ο Καριοφίλης. Έκανε πάρα πολύ ωραία κίνηση. Είπαμε είναι μια ποιοτική ομάδα. Εκεί που δεν απειλεί μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα στο 50. 0-3. Είδατε τα γκολ. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την ομάδα. Όταν πριν να ξεκινήσει μάλλον το πρωτάθλημα, την πρώτη τελευταία Πέμπτη, ήταν εδώ ο κύριος Κρυστάλης. Και μιλήσαμε για τον τρόπο λειτουργίας της ομάδος και για το πώς επιλέγονται οι ποδοσφαιριστές. Επέλεξαν ποδοσφαιριστές, κράτησαν μάλλον αυτούς που ήθελαν από πέρσι και ανάλογα με τις θέσεις πήραν παίκτες οι οποίοι όμως, λέει ο νόμος του ποδοσφαίρου, τις προηγούμενες χρονιές ήταν ενεργοί. Λέω στο νόμο του ποδοσφαίρου, όταν παίρνω παίκτες, να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα το προηγούμενο, όχι να έχει από τον Απρίλιο να παίξει προετοιμασία, να μην κάνει και όλα τα σχετικά ώστε να μπει μέσα. Αυτοί οι παίκτες ήταν ενεργοί. Ένας που είχε λιγότερα παιχνίδια πέρσι, γιατί είχε φύγει από την Καβάλα ο Τζελίδης, τον χρησιμοποιεί με συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό τρόπο,
Να μην τον κάψει, γιατί ο Τζιλίδης λέμε ότι είναι 30φυλάκους, είναι ονόματα, τώρα μεγάλα. Κασμερίδης είναι ονόματα τα οποία έχουν παίξει και ανώτερες κατηγορίες. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα και ο τρόπος επιλογής παικτών και ο τρόπος διαχείρισης είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητάμε. Πώς λειτουργεί μια ομάδα. Η ομάδα πέρασε 0-3 μέσα από τη Νέα Μισό που κεγόταν για τους βαθμούς, πήγε στους 11 πόντους και δεν πιστεύω ακόμη και εγώ ότι όπως είναι η ομάδα, όπως λέμε αμμουδιά τώρα ακόμη δεν βγήκε, θα ήταν δεύτερη με 11 βαθμούς βγάζοντας ένα πρόγραμμα με όλους τους πρώτους. Με όλους τους πρώτους. Καταλάβατε, Καλαμαριά, Νέστο, Πανθρακικό. Μεγάλη υπόθεση. Μπράβο σας. Βλέποντας τώρα την ενδεκάδα, θα σας πω ορισμένα πραγματάκια τι ρόλο παίζει ένας προπονητής. Δεν θα πω μόνο τον προπονητή, γιατί μου λέει και συνεργάτες, τον Γιώργο του Σωτηρίου και τον Γιαννάκη τον Κούλιδη στους τερματοφύλακες. Λοιπόν, τερματοφύλακας ο Κουτογουλίδης, σταθερή αξία. Δεξιά ο Παπαδόπουλος που είναι μόνιμα και αριστερά έπαιξε τώρα ο Μαλανδρής. Αν θυμάστε στον προηγούμενο αγώνα, αριστερό μπακάφ έπαιξε ο Ταράσης. Γιατί ήθελε να κάνει περισσότερες επιθέσεις από αριστερά. Εδώ τώρα μπαίνει ο Μαλανδρής και κεντρικό αμυντικό δίδυμο, οι δυο αριστεροπόδαροι οι οποίοι τέριασαν. Γιατί διαβάζω καμιά φορά εκεί στις εφημερίδες που γράφουν αυτοί που είναι η τέταρτα ξαδέρφια με την μπάλα, ή αν μπορεί ο ένας να παίξει από αριστερά, άλλος να παίξει από δεξιά, άμα ξέρεις μπάλα και άμα το μυαλό σου κόβει, και άμα προπονητής αυτά που σε δίδει τα αφομοιώνει σωστά, όλα μπορούν να γίνουν. Όλα! Στη μεσαία γραμμή, Γιαννόπουλος, τριανταφυλάκος, Τζελίδης. Και οι τρεις πεπειραμένοι με πολλά παιχνίδια στην πλάτη. Απέναντι σε έμπειρους με παίκτες από τη Νέα Μισό, όχι όμως με τέτοια ποδοσφαιρική κατηγορία και ποιότητα. Η μεσαία γραμμή τώρα έχει Γιαννόπουλο, τριανταφυλάκο, Τζελίδη. Έτσι. Μιλάμε τώρα σαν ονόματα. Πολλές φορές λέμε και οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Θυμάστε τις διευθύνσεις που λέει οι λεπτομέρειες. Σε αυτή τη φάση τώρα, αυτή τη λεπτομέρεια, ποιος μπορεί να την καταλάβει. Ποια είναι η λεπτομέρεια. Ότι οι τρεις έμπειροι με πολλά παιχνίδια στις πλάτες έπαιξαν εκεί. Το θέμα ποιο είναι. Ότι είναι και δημιουργοί. Κάποτε όταν έπαιζε ο Ανάκουγλου, θυμάμαι τότε είχαμε φέρει και έναν άλλον παίκτη από τον Ολυμπιακό. Θάνο θα πω μετά και ξέχασα να πω για το μπάσκετ, αν θυμηθούμε να πω με το ανδρικό. Ο Ανάκουλος σαν αριστερό μπακ είχε μια ιδιότητα ότι μπορούσε να κόψει την μπάλα, να δημιουργήσει, να εκτελέσει και να σουτάρει. Μεγάλη υπόθεση. Και στην προκειμένη περίπτωση τα παιδιά αυτά και τα τρία έχουν τεχνική κατάρτιση πόλη και μπορούν να αλλάξουν πέντε μπαλές. Δεν είναι μπαμ, 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 μπαμ να διώχνουμε μονάχα. Κορυφή ο Σένια, δεξιά και αριστερά Καρακλίδης με τον Καριοφίλη. Ο Καρακλίδης παλιά, κοίταξε τώρα, Καριοφίλης, Καρακλίδης, αλλαγή στη θέση του Καρακλίδη πέρασε ο Ταράσης. Στη θέση του Τζελίδη πέρασε ο Ζιάκας. Πέρασε ο Καριοφίλης δεκάρι, πέρασε στη θέση του Σένιο Κωνσταντινίδης, πέρασε ο Κωνσταντινίδης φορ, ο Ταράσης στα πλάγια. Έτσι εκεί πέρασε ο Ζιάκας στα πλάγια, πήγε ο Καριοφίλης στη μεσαία γραμμή, δηλαδή βγάζω τον Τζελίδη και βάζω τον Καριοφίλη. Έναν πιο δημιουργικό παίκτη. Είπαμε η συμπεριφορά, όχι η συμπεριφορά, λάθος έκφραση, ο τρόπος διαχείρισης του ποδοσφαιριστή παίζει σημαντικό ρόλο. Ώσπου να βρει τα πατήματά του, γιατί ο Τζελίδης μπορεί να παίξει, σας είπε και ο Καριοφίλης, από δεξί μπακ μέχρι έξω αριστερά με την ίδια ευκολία. Οι κινήσεις ήταν μελετημένες. Στη θέση του Φιλιππίδη πέρασε ο αρχηγός ο Γκάλιος, ο φυσικός αρχηγός της ομάδας είναι ο Γκάλιος. Κύριε Σαλβάνο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στη θέση του Σένια πέρασε ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος είναι από τραυματισμό και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Τον ξέρω εγώ εδώ στα Καλαδέντρα, πέρασε τον έφερε ο Κρυστάλλης. Είναι μαγιά του. Και η ομάδα με αυτούς και τους 15 που ήταν υπέροχοι και ο κόσμος που ήταν στην ομάδα, μα έφεραν την ομάδα στη δεύτερη θέση και για μένα πρέπει να τους πω συγχαρητήρια. Τώρα,
Με ποιο παίζουμε την Κυριακή, με τη Μηχανιώνα. Η παρουσία του κόσμου, αφού ο Πανσεραϊκός δεν παίζει Κυριακή, θα παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον αγώνα. Προτού να περάσω στο Παραλίμνιο, να πω ότι ήταν μεγάλο λάθος μου και εδώ πρέπει να το διορθώσουμε, ότι για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής στο μπάσκετ ο Πανσεραϊκός πήρε μεγάλη νίκη μέσα στην Κομωτινή με 73-66. Και είχα πει στον πρόεδρο του Πανσεραϊκού, τον κύριο Τάσο Παναγιώτου, όχι, μου λέει, πρέπει να βγάλουμε τον προπονητή, να φέρουμε το διπλό. Δηλαδή, υπάρχει ενθουσιασμός εκεί, γιατί έχουμε μια νεανική ομάδα με το φίλο μας τον Γιάννη τον Κακιούζη. Την επόμενη Πέμπτη, όχι αυτή την Πέμπτη που μας έρχεται, την επόμενη Πέμπτη ο κύριος Κακιούζης θα τον κάνουμε μια πρόσκληση να είναι εδώ, να μας μιλήσει για τον τρόπο λειτουργίας του Πανσεραϊκού της Β' Εθνικής σε ανδρικό επίπεδο. Πρέπει όλα τα αθλήματα που έχουν το αποακού στο όνομα Πανσεραϊκός να τα γνωρίζει ο κόσμος. Θα πεις μόνο Πανσεραϊκός, εδώ είμαστε ανοιχτοί για όλους. Σας είπα εγώ με τον μπάσκετ είμαι τέταρτο ξαδέρφια, ευτυχώς έχω τον Θάνο, έχω τον Βασίλη και πέντε πράγματα τα μαθαίνω. Και περνάμε στην άλλη ομάδα μας, το Παραλίμνιο, η οποία μας έφερε έναν βαθμό από το Κιλκής, αλλά μπορούσε να πάρει και το τρίποντο. Η νεανική ομάδα του Παραλιμνίου μέχρι στιγμή στέκεται καλά. Μέρα με την ημέρα θα δημιουργείται ένα καλύτερο σύνολο. Δεν υπάρχει η εμπειρία της Αμμουδιάς, αλλά υπάρχει διάκριση, η θέληση για διάκριση. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ θετικό. Προηγηθήκαμε 0-1 με το Μωυσιάδη νωρίς. Και μετά η ομάδα μας ισοφαρίστηκε. Είχαμε φάσεις για να πάμε και για δεύτερο γκολ, αλλά δυστυχώς και η διαιτησία παίζει ρόλο. Παιδιά, να σας πω κάτι, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει τώρα. Όλοι στο όνομα του ΠΑΟΚ παίζουν παιχνίδια και αυτά δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή, να, αυτοί έχουν τον ΠΑΟΚ από πίσω. Να, δηλαδή, και ο ΠΑΟΚ έχει τον εαυτό, δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Έτσι όπως γίνονται τα πράγματα τώρα με το Λανουά. Στέλνει όμως την εντάξει τώρα. Λοιπόν, με το Λανουά δεν έχουν ούτε αυτή τη διαιτησία. Έτσι, να μην λέμε τώρα πίσω από κάθε αποτέλεσμα. Υπάρχουν κάποιοι διαιτητές οι οποίοι επηρεάζονται από κάποιους, να πω, αχυράνθρωπους, κάποιους κομπλεξικούς, για το να παίξουν δηλαδή υπέρ κάποιες ομάδες για να πάρουν μετά και να πούνε, είδες, εγώ έπαιξα καλά, για να πάρουν το 50-άρικο. Πιστεύω, παιδιά, είναι τη 2024, αυτά τα καραγκιουζλίκια πρέπει να σταματήσουν. Γιατί πέρσι μας έλεγε για τον ΠΑΟ Κριστόνης, τώρα μας λέγε για τον Κυλκυσιακό, για όλες κριτικά. Ο Κυλκυσιακός είναι μια ομάδα που βγήκε φέτος, το Παραλίμνιο μια ομάδα με ιστορία στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εμείς κάναμε μια ολική ανανέωση, αλλά μέχρι στιγμής τα ποδοσφαιρικά μας πατήματα είναι πάρα πολύ καλά. Και αυτό μετράει. Τερματοφύλακας έπαιξε ο Σαβίδης. Έχει την εμπειρία, ξαναπέρασε από εκεί, ήταν και στο Πανσεραϊκό. Νομίζω ότι πλέον το Παραλίμνιο θα είναι η Ιθάκη του. Δεξιά έπαιξε ο Σύνης, αριστερά ο Μωυσιάδης. Ο Σύνης ήταν ο κεντρικός σέντερ μπακ, τώρα δεν ξέρω πότε τον πήραμε αυτόν εδώ, και κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Καλπακίδης μαζί με τον Σακπαζίδη. Όλοι αυτοί εδώ ήρθαν στο Παραλίμνιο με στόχο και σκοπό να βρουν πατήματα, να βρουν σκαλοπάτι, μήπως μπορέσουν και πάνε παραπέρα. Και να σας πω, αυτό δεν είναι κακό. Όταν εγώ είμαι νεαρός, έχω δυνατότητες και έρχομαι δανεικός ή έρχομαι μειοψιόν, δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται, και έχω μια ομάδα και ένα προπονητή ο οποίος με στηρίζει, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση αυτοί οι ποδοσφαιριστές βρήκαν την κατάλληλη ομάδα, τον κατάλληλο οργανισμό να μπορέσουν να δείξουν ότι μπορούν να πάνε παραπέρα. Στη μεσαία γραμμή είχαμε Κωνσταντινίδης, Ντούνιας, Πλαστουργός. Ο Κωνσταντινίδης ήταν πριν από 2 χρόνια στο Σιδρόκαστρο, στο Παραλίμνιο. Πήγε στην ΚΑΠΑ 19 που εντυπωσίασε. Από την ΚΑΠΑ 19, αν δεν κάνω λάθος, τον πήραμε στο Παραλίμνιο πάλι, γιατί οι 2005 δεν δικαιούνται να παίξουν. Στο Παραλίμνιο βρήκε την υγειά του. Παίζει πάλι σαν χαφ. Αυτή που ήταν ικανοί, και στην ΚΑΠΑ 19 έπαιζε σαν σεντρεφόρ. Μαζί με τον Ντούνια που είναι, λέμε, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που τον έφερε ο Μίλτος Οδουργέρης, που τον ήξερε από τη Θεσσαλονίκη, και τον Πλαστουργό,
που μέρα με την ημέρα αποδεικνύεται πολύ καλός. Κορυφή ο Γαβαλίδης, δεξιά και αριστερά ο Κόκκινος με τον Τσομαχασβίλη. Και εδώ πάνω θα σταθώ τώρα στο θέμα τακτικής. Σας είπα ότι ο Τέλης έκανε κάποια τρίκ στην ομάδα του, ειδικά με τη μεσαία γραμμή. Εδώ ο κύριος Δουλγέρης έκανε άλλα τρίκ. Τους δύο πλαϊνούς, τους βασικούς λεγόμενους, τον Κόκκινο από δεξιά και τον Τζομαχασβίλη από αριστερά, τους έβαλε μπροστά από τους back half, με στόχο και σκοπό να περιορίσει τους πλαϊνούς του Κυρκυσιακού, για τους οποίους είχε ακούσει και είχε δει πάρα πολλά θετικά. Και όταν εγώ με τη δική μου τακτική μπορώ να μειώσω τον αντίπαλο, την επιθετική του ροή, ρε παιδί μου, τότε πάει να πει ότι έχω διαβάσει το παιχνίδι. Αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό. Στις αλλαγές, ο νεαρός Χατζημαργαρίτης πέρασε στη θέση του Σίνη, ο Αδαμίδης πέρασε στη θέση του Κόκκινου, επανήλθε, Κυριάκο για σένα το λέω για τον Αδαμίδη, ο Τζαφέρη πέρασε στη θέση του Γαβαλίδη, ο Μιλωνάς στη θέση του Κωνσταντινίδη, και όταν πλέον έβαλαν και τρίτο επιθετικό ψηλό, έκανε μια κίνηση πολύ σωστή, έβγαλε το Μωυσιάδη, γύρισε το Τσομαχασβίλη αριστερό μπακάφ και έβαλε τον Μπομπότα σαν τρίτο σεντρεμπακ. Οι κινήσεις αυτές τι λένε? Ότι οι προπονητές οι νέοι διαβάζουν και μέσα από τον αντίπαλο διαβάζουν όχι μόνο βιβλία, διαβάζουν τον αντίπαλο. Διαβάζουν και μέσα από τις κινήσεις που κάνει αντίπαλος έχουν τις κατάλληλες λύσεις για να μπορέσουν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα. Παίζουμε με τη Χανιώτη την Κυριακή, έτσι, και νομίζω ότι τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Θα πάω σε ένα διαφημιστικό, επανέρχομαι με τον κύριο Μπακιρτζή και μετά περνάμε και σε τοπικό επίπεδο. Μου λέει ένας φίλος, καλά σε αθλητική εκπομπή έβαλες τώρα τη Βούλα, Νόε, Γοργία και αυτά τα πράγματα. Επειδή έχουμε πολλά γύρω του παλίκαρα εδώ, τι να κάνουμε. Σας έχουμε ένα μαγαζί έτοιμο να πάω να πάρτε πράγματα, να κάνετε το σπίτι σας. Τι να σας κάνουμε άλλο δηλαδή. Τι να κάνουμε άλλο. Τρέχουμε για όλους, Κυριάκο. Μοιαζόμαστε να μην πούμε τίποτα άλλο. Λέει γιατί, ναι ρε, τι να κάνουμε, διαφήμιση είναι. Λοιπόν, ξεχάσαμε να πούμε την ΚΑΠΑ 19. Χάσαμε με 3-0 από το Βόλο εχθές. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι: να ξεκινάς το πρωί από εδώ, να φτάσεις 4 ώρα εκεί και 5 ώρα να πεις να παίξεις μπάλα, είναι αμαρτία από το Θεό. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό εδώ. Λέω κάποια πράγματα που δεν μ' αρέσουν και έχω την άποψή μου, πάντα την εκφράζω. Η ΚΑΠΑ 19 μας είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, με στρωτό ποδόσφαιρο. Αλλά για να πάτε τώρα 5 ώρες ταξίδι εσείς, να φτάσετε στο Βόλο, να κατεβείτε να παίξετε. Έφαγα μετά κατά γκολ από στημένες φάσεις και αυτό με στεναχώρησε εμένα. Με στεναχώρησε γιατί βλέπω την προσπάθεια που κάνει ο Στουήλας και το επιτελείο. Είναι, δεν ξέρω, θα με πεις τώρα τι πρέπει να γίνει. Αυτά τα καραγκιουζλίκια τώρα εδώ. Δηλαδή η ΚΑΠΑ 19 να παίζει εκτός έδρας, η ΚΑΠΑ 17 να παίζει, θα μας τα πει ο Δημήτρης μετά, να παίζει εκτός έδρας. Αυτά είναι κάτι πράγματα που δεν μου αρέσουν. Έτσι. Τη δεύτερη ομάδα την προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού. Και σε αυτή τη φάση δεν φταίει τώρα ο Πασεραϊκός. Πήγε η ομάδα το Σάββατο, γύρισε. Έπρεπε με το Λιβόν να πάει η άλλη ομάδα να παίξει την Κυριακή. Ας έπαιζαν και δύο το Σάββατο. Ας τους έβαζαν να παίξουν πιο μπροστά. Ανθρώπινες συνθήκες ζητάμε. Το 3-0 για μένα δεν λέει τίποτα. Το θέμα όμως ότι έχετε πολλές φορές σαν ζαλισμένες κότες κατεβαίνετε. Όταν κατεβαίνετε από το λεωφορείο μετά από 5 ώρες ταξίδι, ζαλισμένες κότες. Απευθείας στο γήπεδο, να ξεντηθούμε να παίξουμε. Αποστολάκης τερματοφύλακας. Δεξιά 30 φύλλο αριστερά ο Καγιόγλου και κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Μαγής με τον Χάβο. Στη θέση του Μαγή του Χάβου έβαλε τους πιτσιρικάδες στο Φθενάκι και τον Πούγκα. Και αυτό, γι' αυτό τον παραδέχομαι τον Πέτρο. Σε ένα μάτσο το οποίο χάνεις με 2-0 και αυτά εδώ είναι να βάλω τους πιτσιρικάδες να πάρουν παιχνίδια. Όταν ο προπονητής έχει ευστροφία, μπορεί ανάλογα με το μάτς να κάνει πολλές κινήσεις για να μην υπάρχει κανένας παραπονεμένος. Να στείλω χαιρετισμό στον Ηλία τον Παπαγεωργίου. Αλιφερόπουλος, Μαυρόπουλος και Σαλβάνος στη μεσαία γραμμή. Τώρα αυτή η μεσαία γραμμή, παιδιά, άμα τη βάλεις να παίξει με την πρώτη ομάδα, δύσκολα θα χάσει. Μιλάω για Αλιφερόπουλο, για Σαλβάνο και για Μαυρόπουλο. Και στη θέση του.
Μαυρόπουλου πέρασε ο Θεοφίλου. Μπροστά ο Γιούχα, είναι αυτός ο Γιούσα, πώς τον εννοούσα, που πήγε και στην Εθνική. Η Θείουπας είναι τώρα, αυτός δεν ξέρω τι τέτοιο είναι. Καλό είναι αυτό. Ο Ελευθεριάδης που πήραμε από τη Δράμα και ο Τόλιος. Πέρασε ο Κοσμόπουλος στη θέση του Ελευθεριάδη. Στη θέση του Γιούχα πέρασε ο Κοτίδης και άλλαξε ένα αμοιβαία θέση με τον Θεοφύρου που είναι ο κλασικός φορ. Χάσαμε 3-0, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Έχουμε με την ΑΕΚ το μάτς την ερχόμενη εβδομάδα. Νομίζω Σάββατο πρέπει να παίζουν και εδώ, ανάλογα με την ώρα. Τώρα δεν ακριβώς θα τα πει ο Δηλής όλα αυτά εδώ. Και αυτό είναι το θετικό. Και πάμε στον ανταποκριτή μας στην Κομωτινή, τον κύριο Δημήτρη Μπακυρτζή, να μας πει τώρα που δεν παίξαμε τον Παθρατικό κέρδισε. Τώρα που δεν παίξαμε τον Έστω κέρδισαν. Τελικά με φαίνεται θα παίζουν μόνο Αμμουδιά και Παραλίμνιο. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Είναι οι πιο σταθερές ομάδες. Λοιπόν, Δημήτρη, στο γραμμή. Α, πάρ' τον να τον κάναμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον ανταποκριτή μας και μετά θα πάμε, παιδιά, και στο τοπικό, γιατί έχω να μιλήσω και για τη β' κατηγορία. Λίγο να πούμε ορισμένα πραγματάκια. Απλά πρέπει να κάνουμε σιγά-σιγά και πρέπει να στείλω χαιρετισμούς στον Πετρίδη, τον Νίκο, και στον Ζάχο, τον αδερφό του, στο Καπνόφυτο, και πρέπει σε όλα τα χωριά να έχουμε επαφή με όλους. Θα σας δώσω το κινητό μου. Τον έχουμε τον τέτοιο. Θα σας δώσω το κινητό μου να έχετε επικοινωνία όλοι μαζί μου. Πρέπει όλα τα χωριά και τους ανθρώπους που νοιάζονται για τα χωριά να τους βγάλουμε στην επιφάνεια. Στην επικαιρότητα, όπως λέτε, στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Έλα ρε παιδά, ρε, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, μόλις σας παίζουμε 3 γκολ βάζετε, τι γίνεται ρε μάγκα. Όλα καλά. Α, όλα καλά φυσικά. Αφού κερδίσαμε. Αγελάς, έρχεται να γελάς. Για πες μου. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τον ποδόσφαιρο, όπως είπες, να αναφερθούμε και στο μπάσκετ του Πασαρικού, τους άντρες. Που κέρδισαν 76 εδώ στο Γάσκο Μωτινή. Ο Γάσκο Μωτινή, ο οποίος προερχόταν δύο μπασκεμπολίστες οι οποίοι ήταν με COVID και δεν έκαναν όλες τις προπονήσεις προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς να μειώσουμε την απόδοση φυσικά και την νίκη του Πασαρικού. Ήταν οι Αρχιμαντρίτες και Περίς. Και σίγουρα αυτό επηρεάσε στην υπόλοιπη ομάδα, τέλος πάντων, στο παιχνίδι. Και ένας μάλιστα έπαθε και χιαστό και είναι εκτός αποστολής ο Πασαρικός. Περαστικά να Βούσεβιτς 11, Μάτιος 6, Κάτος 6, Τσακαλέρης 11, Γεωργιάδης συμμετοχή, Μπατζίκας 12 με 3 τρίποντα, Χρυσανθάκης 6, Μουτίδης 21 πόντους, ο καλύτερος παίκτης του Πασαρικού με ένα τρίποντο. Τελικό αποτέλεσμα 66-73 στο κλειστό του δεύτερου Κομωτινής, όπου έχει έδρα η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή, ο Πασαραϊκός, ο οποίος πέτυχε, αν βλέπω καλά, την δεύτερη νίκη σε 3 παιχνίδια. Η γέφυρα είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς. Λοιπόν, να πάμε στη ΓΑΜΑ Εθνική του ποδοσφαίρου, όπου είχαμε την πέμπτη αγωνιστική, Πανθρακικό Σάββατο 3-0, δεύτερη νίκη για την ομάδα της Κομωτινής, Καραγιάννης, Γκουτσίδης και Ρουμπιές σκόρ για τον Πανθρακικό. Αυτή τη φορά ήταν ο Γκουτσίδης, σχέση με τον Παναγιώτη, αυτόν τον προπονητή. Ναι, ο γιος του είναι. Αυτή τη φορά ήταν αρκετά καλός ο Πανθρακικός απέναντι στην ομάδα του Άρη Αβάτου, που έχει μια νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και 3 βαθμούς. Δίκαια η νίκη, το τελικό αποτέλεσμα για την ομάδα της Κομωτινής, η οποία πλησίασε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την ήττα της πρωτοπόρου ομάδας της Κρύας Βρύσης. Αμφισώς Αμμουδιά, όπως είπαμε, 0-3 Γιαννόπουλος Τζελίδης Καριοφίλης, Κιλκής Παραλίμνη 1-1 Πιπερίδης, το 0-1 Μουσιάδη, το 1-1, Μουτανία Κριστόνη 1-2, σπουδαία νίκη για την ομάδα του Κιλκής, Ζαχαράκης στο σκορ των Μουδανιών, Μαρμαρίδης Παπαδόπουλος για την Κριστόνη, Πηγές Αλεξανδρούπολη 1-0, σπουδαία νίκη για την ομάδα της Καβάλα στο Πηγόν, δεύτερη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Τεχνίδι Νεοφώτης τον ήταν. Σίγουρα το μικρό γήπεδο βοηθάει την ομάδα των Πηγών, δίχως φυσικά αυτό να μειώνει την σπουδαία νίκη για την Νεοφώτης στην ομάδα της Καβάλα. Μηχανίωνα Καλαμαριά 1-3, Χατζηβασιλιάδης στο σκόρ της Μηχανιώνας, Ατιτζής 2 τέρματα, Τσαπακίδης 1 τέρμα για την Καλαμαριά, 1-3 τελικό, Ρέσης Κρυαμπρίση 2-1 ανατροπή στο αποτέλεσμα. Πώς γίνεται εδώ τώρα ρε παιδά, ας πω τώρα κάτι, ένα μάτς. Λοιπόν, παίζει ο πρώτος τώρα, έτσι, με τον τελευταίο. Και κερδίζει ο τελευταίος 2-1 και μιλάει άλλος, παίζει εχθές Σοντερίσκι Μίντιλαντ στη Σουηδία, η Μίντιλαντ είναι η πρώτη
Σωτηρίου και τελευταία. Τι θα έπαιζε, ήδη πρόδεια, το έπαιζε. Σίγουρα. Και κέρδισε. Κοίταξε, πώς κέρδισε ο Ορέστης. Ο Ορέστης είναι μια ομάδα η οποία πέρσι μας εντυπωσίασε. Σε κάποια φάση θα βρίσκει τον δρόμο του. Και βρήκε τον δρόμο του, μάλλον. Όταν κερδίζει τον πρωτοπόρο. Η Κρυαβής ήταν καλή, είχε ευκαιρίες, αλλά ο Ρέσης από ό,τι φαίνεται ήταν πιο ουσιαστικός. Ναι. Και πήρε την νίκη. Να στείλουμε ένα χαιρετισμό στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Πάρετε και ένα τηλέφωνο, Παναγιώτη. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Θερμαϊκός Λουκάνικα Σουφλίου. Θερμαϊκός Νέστος 1-2. Σπουδαία νίκη για την ομάδα του Νέστου με δύο ξένους εισκόρες, Σέα και Πότσι. Ο Πότσι είναι να αποκτηθείς, δεν θα το κάνω λάθος. Και Εύος Μουσκανιώτης 0-1 του τέρμα ο Τσέρα. Ναι. Λοιπόν, ήταν η πρώτη ήταν για την ομάδα της Κρύας Βύσης μετά από 4 νίκες. Πρώτη νίκη για την ομάδα του Ορεσιάδος στο φετινό πρωτάθλημα. Επιστροφές στις νίκες για τον Παθραϊκό. Αίτη ομάδες Ηρακλής Αμμουδιάς με 3 νίκες, 2 ισοπαλίες, όπως και ο Νέστος, η Καλαμαριά και ο Παθραγικός. Να δούμε την επόμενη αγωνιστική που είναι το Σάββατο στις 4 η ώρα. Μουδανιά Παθραγικός, Παραλή Μηχανιώτης, Αμμουδιά Μηχανιώνα, Κριστόνη Πηγές, Αλεξανδρούπολη Ορέστης, τοπικό παιχνίδι του Εύρου, Κρυαβρύς Κυλκυσιακός, Σάββατο 9.30, Καλαμαριά Θερμαϊκός στο γειτονικό παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη και Νέστος Εύοσμος. Σου σκόρε τώρα με 5 τέρματα ο ΣΕΑ του Νέστου, με 4 ο Τζελίδης της Αμμουδιάς, με 3 ο Καράμπελας Κρύας Βρύσης, 3 ο Αττιντής της Καλαμαριάς. Θα λες μέχρι τα 3 μετά θα λες αυτόν γκολ, έχουμε όχι. Τέλος, δεν έχουμε. 3 ο Αττιντής της Καλαμαριάς και 3 ο Ζαχαράκης των Μουδανιών. Ναι. Στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Τράκης είχαμε την πέμπτη αγωνιστική, Γρατινή Αλανόδουπος 4-0, Παγούρια Άγιε Θεόδωρη 2-1, Κόσμιο Ιάσμος 1-3, Νέος Συντροχώρη Θρυλόριο 5-0, Αμάρα Μπασάπες 2-1, Στρίμι Πάουκ 0-3. Το 5x5 έχει ο Ιάσμος και τα Αμάραντα, οι οποίοι το Σάββατο αγωνίζονται μεταξύ τους στο γήπεδο Ιάσμο. Στο πρωτάθλημα υποδομής, στο K19, είχαμε την 8η αγωνιστική, όπως είπε, ο Πασαϊκός ιτήθηκε 3-0 στο Βόλο, Όφη Παναθηναϊκός 2-3, Λαμία Τρίπολη 1-3, Ατρόμητος Πανετολικός 3-1, Ολυμπιακός Λιβαδιά 5-0, Άρης Καλυθέα 1-1, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Στους K17, ο Πασαϊκός ήρθε 2-2 με το Βόλο στις Σέρες. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 2-0. Παναθηναϊκός Όφη 0-0, Τρίπολη Λαμία 0-0, Καλυθέα Άρης 0-3, Πανετολικός Ατρόμητος 0-2, Λιβαδιά Ολυμπιακός 0-4. Στους K15 ο Πασαρικός ιτήθηκε στις Σέρες από τον Βόλο 1-2. Παναθηναϊκός Όφη 0-1, ΠΑΟ ΚΑΕΚ 0-0, Τρίπολη Λαμία 3-1, Καλυθέα Άρης 0-1, Πανετολικός Ατρόμητος 0-3. Από φέτος έχουμε και κύπελο K19, ναι. Ένας νέος θεσμός, όπου ο Πασαρικός κληρώθηκε να παίξει στη Λιβαδιά, όμως ακόμα δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Αυτά για απόψε. Βλέπω τον Γενάρη. Δημήτρη, άκου να σου πω. Ναι. Την επόμενη Δευτέρα που είναι 28 Οκτωβρίου, ναι. Θα σε πάρει τηλέφωνο ο Κώστας ο Δελής, θα κάνει την εκπομπή, εντάξει. Οκ. Okay. Εντάξει, το λέω για να ξέρεις. Θα πας για παρέλαση. Ε. Θα πας για παρέλαση. Τι λες ρε. Θα πας για παρέλαση, λέω, παρέλαση θα κάνεις. Όχι, έχουμε και ένα παιδί. Ναι, εντάξει, πλάκα σου κάνω. Πάμε και στα κρύα λίγο. Σωστά, σωστά, ωραία. Λοιπόν, έγινε, καλό βράδυ, σε ευχαριστώ αγόρι μου. Έγινε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κλείσαμε και το κεφάλαιο αυτό εδώ, Στέλιο, και περπατάμε στο τελευταίο μέρος που είναι το τοπικό πρωτάθλημα και ξεκινάμε με την πρώτη κατηγορία. Λιθότοπος ΑΕ Χρυσού 4-0. Βρε θα διαλυθεί ο Λιθότοπος. Ο Λιθότοπος δεν θα κάνει δεκάδα. Ο καημένος ο Λεωνίδας έτρεχε από το πρωί στο βράδυ. Τελικά τους δίνω συγχαρητήρια, όχι γιατί αυτή τη στιγμή είναι πρώτη. Μπορεί η ομάδα να τερματίσει και πέμπτη και έκτη. Το θέμα όμως ότι έγινε μια προσπάθεια, μπήκαν κάποια άτομα μπροστά, υπάρχει ομάδα η οποία αποδίδει και καλό ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι το θετικό της όλης υπόθεσης. Δεν περίμενα ότι η ΑΕ Χρυσού θα χάσει με 4-0. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν περίμενα ότι η ΑΕ Χρυσού θα χάσει με 4-0. Λοιπόν, Σέρες 1800 Παλαιοκόμη 2-1. Σε ένα μάτς που έλεγε ότι θα λήξει 5-0, δηλαδή αν το έπαιζε στοίχημα θα έλεγε 4-5-0. 2-1 Παλαιοκόμη απέναντι σε μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει μέχρι τέλος την πρωτιά, το 1800. Πάει να πει ότι Παλαιοκόμη κάπου μετά τις 3-4 ανασυγκροτήθηκε και πήρε καλό αποτέλεσμα. Άνω Πορώ η Αθίελα 1-6. Στεναχωριέμαι, παιδιά, που κερδίζει η Θίελα. Θέλω να βγάλω τον Νικουλάκη με το Κλαρίνο, αλλά δεν γίνεται. Με προσβάλλουν όλο. 1-6, όντως η ομάδα της Θίελας δείχνει ικανή για όλα.
Δηλαδή θέλει μια θέση στην πεντάδα. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν πιστεύω να έχουν απέτηση να βγουν και γάμα εθνική, γιατί βλέπω τον Πριζόν μετά ο Κυριάκος από αφεντικό να γίνεται τέτοιο. Ντιλιβερά. Λοιπόν, η ομάδα των Μποροϊών είναι έχει μέχρι στιγμή πολλά αρνητικά αποτελέσματα και δεν ξέρω τι σημαίνει. Η Εθέλα έχει μια σταθερότητα και αυτό οφείλεται στο φίλο μου τον Αργύρη τον Βενζινά, ο οποίος ενώ έχει προτάσεις να πάει Παραλίμνιο και Πανσεραϊκό, σαν γενικός αρχηγός έμεινε στην ομάδα της Θίελλας και την κουμαντάρ την ομάδα, όπως κουμαντάρ και τον Βενζινά δικό του. Νεοχώρη Λευκώνας 8-0. Αυτά τα 8-0 παιδιά με στεναχωρούν. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί ο Λευκώνας. Θα πρέπει να αλλάξουν συμπεριφορά. Είστε Λευκώνας. Άμα δεν μπορώ δηλαδή να παίξω λίγο ποδόσφαιρο. Εντάξει, έχετε νεαρούς ποδοσφαιριστάς. Δεκτό. Εντάξει, παίζετε εκτός έδρας. Έτσι. Παίζετε εκτός έδρας. Αλλά το να τρως 8 γκολ είναι αμαρτία από το Θεό. Το Νεοχώρη είναι αυτό που λέμε η σταθερά. Είναι το παράδειγμα προς μίμηση. Πρώτα απ' όλα, πείτε μου εσείς ένα χωριό στην ιστορία που να έχει 10 χρόνια τον ίδιο προπονητή που λέγεται Άγγελο Τζουμαλάκης. Είναι αυτό που λέμε χαμηλών τόνων υψηλής απόδοσης. Ούτε να βγει να μιλήσει ούτε τίποτα. Με τον τρόπο του καθοδηγεί μια ομάδα και δεν υπάρχουν παράπονα. Και βγαίνουν και ποδοσφαιριστές και δίνουν ποδοσφαιριστές αριστερά και δεξιά. Δουλεύουν και οι ακαδημίες και εγώ τους δίνω συγχαρητήρια. Άνω Μητρούση Καλαδένδρα 0-3. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο χαμηλά το Άνω Μητρούση. Τα Καλαδένδρα όντως έχουν την εμπειρία. 0-3. Ο Γιώργος Σωσιάκας είναι και στο χωριό του μέσα. Έπαιξαν. Είναι ο νέος προπονητής αφού ο Νίκος παραιτήθηκε. Τα Καλαδένδρα έχουν χάσει έδαφος. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν βλέψεις για τελικούς και όλα τα σχετικά. Γιατί υπάρχει έλλειψη παικτών. Μακάρι να είναι η έκπληξη και να μας πούν στο τέλος ότι ναι ρε μάγκα, εμείς εδώ είμαστε. Να στείλω χαιρετισμού στο φίλο μου τον Χρήστο τον Κρυστάλλη και να τον πω ευχαριστώ για όλα. Σιδηρόκα στο Προβατάς 3-0. Αν δεν παίξει καλή μπάλα ο φίλος μου Σαμαράς, δεν μπορεί η ομάδα να δει άσπρη μέρα. Να κάνουμε και λίγο πλάκα. Εντάξει, υπάρχει μια ανωτερότητα από πλευρά Σιδηροκάστρου. Έπαιξε στο κήπεδο Πετριτσιό απέναντι στον Προβατά. Ένας Προβατάς ο οποίος μέχρι στιγμής στέκεται πάρα πολύ καλά. Ήταν σε αρνητική μέρα ο Στέφανος, γιατί έχουμε ένα δικό μου, εγώ τον μπάμπι του Χρυσοστομίδη, το γιο του Στέφανο, εκεί στο καφίνο, ο οποίος παίζει δύο θέσεις. Έπαιζε εξάρα από τον Προβατά, δεκάρα από την ομάδα του Σιδηροκάστρου, οπότε η μοιραία ήρθε το 3-0. Να κάνουμε και λίγο καλαμπούρι, είναι τα δικά μας τα παιδιά αυτά που τους αγαπούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το Σιδηρόκαστρο, παιδιά, μετά το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα 3-3 με το Χρυσό, βλέπω ότι έβαλε πλώρη. Έχασε τον Μουτεσίδη, ο οποίος πήγε στην ομάδα του, το έμαθα σήμερα, στην ομάδα της Αμμουδιάς. Δεν ξέρω γιατί έφυγε ο Μουτεσίδης, αλλά υπάρχουν λύσεις και υπάρχει χρόνος. Εάν και εφόσον θέλει η ομάδα του Σιδηροκάστρου να κάνει την έκπληξη, να πάει δηλαδή στα τελικά και να βγει κατηγορία, θα πρέπει ο πρόεδρος του Σιδηροκάστρου, της ομάδας και της πόλης, να κάνει κανένα δυο κινήσεις ακόμη. Νιγρίτα Ηρακλής 1-3 είναι ρε. Όπα, εγώ γιατί έκανα λάθος. Ρε εσύ, Στέλιο, θα τρελαθούμε εκεί. Εδώ παιδιά πρέπει να κάνω λάθος. Εκεί στο χαρτί έχει 3-1, εδώ βλέπω 1-3. Εκεί. Όποια ομάδα από τις δυο κέρδισε, πάει να πει ότι ανασυντάσσεται. Όποια ομάδα έχασε, πάει να πει ότι πρέπει να αλλάξει ποδοσφαιρική συμπεριφορά. Ένα θεματάκι το οποίο θα το διορθώσουμε. Λοιπόν, και περνάμε στον δεύτερο, στον πρώτο όμιλο Β' κατηγορία. Σιδηρόκαστρο Β' Δόξα Κίμησης 5-0. Η Κίμηση μου είπαν ότι μαζεύει κόσμο. Ότι έκανε ομάδα μετά από χρόνια. Αυτό είναι το θετικό. Απ' την άλλη πλευρά βλέπω ότι στο Σιδηρόκαστρο Β' όπως και στο Χήμαρο Β' γίνεται καλή δουλειά. Να μάθουμε θέλει από τον κύριο Πεμπέ και ποιος είναι προπονητής εδώ. Και πάω σε ένα μάτς ποντισμένο Πλατανάκια 5-0. Ήταν δύο ομάδες σχεδόν ισάξιες. Στο πρώτο μήχρονο το μάτς ήταν 0-0. Στο δεύτερο έγινε το 5-0. Εμένα παιδιά το 5-0 δεν μου λέει τίποτα. Εμένα ο τρόπος λειτουργίας των Πλατανακίων, να του στείλω χαιρετισμούς, μ' αρέσει, γιατί βρέθηκαν δύο παιδιά, ο Νίκος μαζί με τον Ζάχο τον Πετρίδη. Θα κοιτάξουμε την επόμενη Πέμπτη τον Νίκο τον Πετρίδη να μιλήσουμε μαζί του. Εμένα με ενδιαφέρει ότι στο χωριό
ζωντανεύει το ποδόσφαιρο. Εμένα με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Ο αθλητισμός, έτσι, παράγει πολιτισμό. Άρα θα κρατήσω αυτό από τις ομάδες της Β' κατηγορίας. Τώρα έτυχε να μιλάω για τα συγκεκριμένα παιδιά. Δεν τα γνωρίζω, έχουμε τηλεφωνηθεί. Και για τα παιδιά τα οποία είναι στη Β' κατηγορία και δεν έχουμε παρεδώσει, το τηλέφωνο μου είναι φανερό σε όλους. Θα του γράψετε, άμα θέλετε, 6976-644-988. Μπορείτε να έχετε μια επικοινωνία μαζί μου, να μου πείτε πώς ακριβώς λειτουργεί η ομάδα και όποτε έχουμε τις Πέμπτες εδώ τη δυνατότητα, με μια τηλεφωνική, να μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι υπάρχει αθλητισμός και στον ΠΑΟ Ηράκλειας, υπάρχει στα Πλατανάκια, υπάρχει στο Ποντισμένο, υπάρχει στην Κίμηση, υπάρχει παντού. Αυτό είναι το σωστό. Είμαστε μια οικογένεια. Σιγά σιγά πρέπει μεταξύ μας να γνωριζόμαστε. Πήγα στο Σχήμαρος Β' 05. Μέγας Αλέξανδρος Ηράκλειας, ΠΑΟΚ Ηράκλειας 5-0. Πού είναι εκείνη η καμικάζη από τον ΠΑΟΚ Ηράκλειας η παλιά εποχή. Νίκη Χριστός Καπνόφυτο 2-3. Βιρόνια Σκουτούσα 4-1. Και Άγκιστρο Καστανούσα 4-0. Για τον δεύτερο όμιλο τέταρτο αγωνιστή είχαμε ΑΕ Χρυσού Β' Πανσουλιακός 1-7. Ο Κεχρυμπάρης πήγε στον Πανσουλιακό πάλι. Δεν είναι πλέον στις μεικτές. Και η ομάδα του Πανσουλιακού βλέπω ότι πάει τρένο. ΠΟΣ 2000 Νέα Ζύχνη 0-3. Πρέπει, κύριε Χατζόπουλε, να κάνουμε καμιά αλλαγή στους προπονητές μας. Λίγο να τους ταρακουνήσουμε ή να τους κάνουμε κανένα τραπέζι. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Λοιπόν, έχουμε πολλά παιδάκια μικρά τα οποία δίνουμε στις ομάδες, αλλά φέτος είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και το κάτι διαφορετικό από τη στιγμή που ανέλαβα πρόεδρος εγώ ήταν, αντί να πάμε για πρωτιά, να είμαστε στην τελευταία θέση. Μάλλον φταίει και ο πρόεδρος. Ελαιώνας Νέα Μπάφρα 2-1. Βαλτοτόπι Ψυχικό 4-3. Καλό μάτς. Και οι δύο ομάδες στο Βαλτοτόπι πέρσι βγήκε κανονικά Α κατηγορία. Έμεινε στη Β' γιατί δεν υπήρχαν οι προοπτικές για την Α κατηγορία. Έχουν το γνώθι σε αυτόν. Παπάς Νέος Σκοπός. Πίστευα ότι ο Παπάς σε ένα σκοπό ο οποίος δεν πάει καλά φέτος θα κέρδιζε. Το 2-2 είναι όπως αναλέγαμε Ολυμπιακός Λεβαδιακός. Άρα ο Στανίτσας είναι ο Παπαδόπουλος. Πρώτη Ροδολίβος 0-6. Όντως το Ροδολίβος φέτος είναι πολύ δυνατό στη Β' κατηγορία. Και σε 85 Άγιο Πνεύμα 1-6. Εδώ έχουμε δύο ομάδες που προπορεύονται, δύο ομάδες που ακολουθούν. Καλό πρωτάθλημα έχουμε και αυτό είναι το θετικό. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν τα μάτς. Νιγρίτα Ηρακλής Σερών, Βιρόνιο Σκουτούσα και Σιδηρόκαστρο Προβατάς. Από μένα καλή εβδομάδα και καλό σας βράδυ.